Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έτοιμο μάχη μου, ξυπνητό και ζωντανό στους εθέρες, να σας κρατήσει συντροφιά, να του κρατήσετε και εσείς συντροφιά, να κρατηθούμε δηλαδή εν ολίγης χεράκι χεράκι και να πορευτούμε στις δύσκολες πρωινές μας στιγμές, εδώ που ανοίγουν τα ματάκια, εδώ που τρίβουμε τα ματάκια, εδώ που τρίβουμε και τα κοκαλάκια. Δεν λέει να έρθει όχι το καλοκαίρι, δεν λέει να έρθει η άνοιξη. Βγήκα σήμερα έτσι συνάμενος κουνάμενος με ένα... και καλημερίζω τον φίλο μου τον Αναστάση που ήρθε να με συντροφεύσει. Όπα, λάθος μικρόφωνο, πάντα συμβαίνει αυτό. Για πες, για μιλά. Από εδώ. Από εδώ είσαι, αυτό είσαι, το βρήκες. Από τον Κουρμπατζόφ εδώ με δύο μικρόφωνα. Με δύο μικρόφωνα, έτοιμο. Έτοιμος για μεγάλος, είναι γεννημένος για μεγάλος πολιτικός άντρας. Αναστάσεις, βλέπει δύο-τρία μικρόφωνα. Βγήκαμε ένα έτσι ελαφρύ μπουφανάκι στη στάση. Τον δάγκωσα, να σου πω την πικρή αλήθεια. 11 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή. Παράδεκτο. Παράδεκτο κανονικό. Πού το κράτος. Που δεν υπάρχει κράτος. Θυμίζει λίγο, αν και δεν νομίζω να έχει τόσο κρύο. Το 2015 τότε με τα δημοψηφίσματα. Είχε κρύο τότε. Έβρεχε συνέχεια. Έβρεχε συνέχεια μέχρι να ψηφιστεί. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Μετά έκανε καλοκαίρι. Το δημοψήφισμα μέχρι να έρθει η συμφωνία τότε 17 ώρες διαπραγμάτευση κτλ. Ναι, ναι. Δεν είχαμε σταυρώσει ήλιο. Είχαμε σταυρώσει ψηφοδέλτια πολλές φορές όμως. Καλά, είχαμε ξεσκιστεί. Με το που ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στους θεσμούς, τότε τι ήταν, πώς τα λέγαμε. Τότε ήταν ακόμα οι άλλοι. Η Τρόικα. Τρόικα. Και έβγαλε τον Έρπη, έβγαλε τον Έρπη και βγήκε η Λιακάδα. Στο. Και έτσι περάσαμε ένα καλοκαίρι. Στο. Και έκτοτε είχαμε πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε στην συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνουμε. Ακόμα έχει το κρυουλάκι του. Εγώ έχω ένα ερώτημα. Τι? Κάθε χρόνο παραδοσιακά τον Ιούνιο κάνει βροχές και απαράδεκτο καιρό. Ναι. Δηλαδή, άμα το κάνει και φέτος, είμαστε πολύ δύσκολα. Γιατί? Γιατί θα έχουμε 4 μήνες συνεχόμενες βροχές. Ναι. Αδεί λίγο έτσι να βγούμε με το ρουχαλάκι το πιο ελαφρύ. Δεν μπορούμε να βγούμε. Είμαστε ακόμα με μπουφάν. Ακόμα κοιμόμαστε με τα σκεπάσματα. Ακόμη. Πήγα πρωτομαγιά στο Μαρμαρά. Ναι. Και εντάξει, δεν είχε κόσμο πάρα πολύ. Δεν είχε καθόλου κόσμο βασικά. Ένα το κρατούμε. Πού τα άλλα τα χρόνια. Κλειστά όλα τα beach bar. Κλειστά, όλα. Ούτε ένα beach bar έκανε. Και μέχρι και οι Σέρβοι φορούσαν μακριμάνικο. Όχι. Εντάξει. Τα ιερά και τα όσια. Πλέον δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Κανονικότατα. Γελάει ο κόσμος, κυρίες και κύριοι. Αλλά τι να κάνουμε, θα το ξεπεράσουμε κι εμείς. Και σήμερα θα είναι κάπως έτσι η κατάσταση. Θα έχει καλό κρυουλάκι. Θα έχει μποφόρια βορειοδυτικούς ανέμους. Ντυθείτε, μην. Δείτε έξω ότι έχουμε 7 Μαγιού και ότι βαδίζουμε αντίστροφα προς το καλοκαίρι. Βάλτε τα χειμερινά σας, αναβάλλετε για ακόμη μια εβδομάδα η έλευση του ανοιξιοκαλοκαιριού, ας το θέσω κάπως έτσι αδόκιμα. Καλημερίζουμε την πρώτη μας ζεστή γραμμούλα όμως, μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα σας, Αναστάση. Χρόνια πολλά, Αναστάση, γιατί δεν είπα πίσω. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Α, γιόρτασες, ε. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Ένα μυαλό, ναι. Πάντα υπερβολικός σε βρίσκω λίγο, να ξέρεις. Γιατί? Μια χαρά, άνοιξε άντου και σχερός. Κρύος, αστιστάση. Τι περιμένει κάποιος από την άνοιξη, δηλαδή. Ένα... Τι περιμένει κάποιος από το Σάχοφ. δεν ξέρω, επειδή κρύωσα σήμερα στη στάση, γι' αυτό τώρα αρχίζω και κράζω τον καιρό. Έβαλα ένα μπουφανάκι δηλαδή. Να σου πω κάτι, με φουτεράκι δεν βγαίνεις έξω τέτοια ώρα. Σκέτο. Όχι. Εγώ είμαι το κοντομάνικο, ρε φίλε τώρα, εντάξει. Είσαι με στα μάξι όμως. Δεν ξέρω. Μα και έξω τα μάξι, απλά με το κοντομάνικο. Ναι, τι να πω, μήπως. Καταρχήν έχει 13 βαθμούς, δεν έχει 11, έτσι. Μάλιστα, παραπληροφορία. Μείον 2. Ξεκίνησα με μείον 2, τι να σου κάνω. Ο τρόπος που το βιώνει καθένας τα πράγματα, δεν ξέρω, ίσως είναι πολύ ζεστό το πάπλωμα, τι να σου πω. Μάλλον όταν δεν κοιμάσαι καλά, να ξέρεις, έτσι. Λες, κρυώνεις το πρωί. Βέβαια. Σωστό. Καλά, ποτέ δεν κοιμάμαι καλά, με την έννοια ότι δεν κοιμάμαι πολλές ώρες για να έρθω στην εκπομπή. Τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω. Ίσως να είναι και αυτό, ναι. Περιμένοντας το τελικό κυπέλλου χωρίς θεατές, έτσι. Στο ίδιο έργο, μη θεατές. Α, τι υποποιητής.
Ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ελπίζουμε να μην επηρεαστούν οι ομάδες και να δούμε έναν όμορφο τελικό τουλάχιστον. Ναι. Και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λίγο πολύ αναμενόμενο αυτό με το μη θεατές. Η μεσοβέζικη ελληνική λύση. Ναι, δεν υπάρχει λογική για μένα, Μπάμπη, σε αυτό. Τελείωσε. Λογική. Ακόμα και η δικαιολογία του Υπουργού που πάνε και αστεία. Ναι. Έτσι. Εγώ, εγώ όμως ξέρεις τι διακρίνω σε όλο αυτό, ότι σαν να το θέλουν και λίγο και οι ομάδες. Και εγώ νομίζω. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ σαν να το θέλουν λίγο. Ο ΠΑΟΚ δεν διαφωνώ, δεν νομίζω τι το θέλει ο ΠΑΟΚ. Και αν το ήθελε πραγματικά. Επισήμως και δεν θα ακούσεις καμία διαρροή. Αλλά σαν να τους βολεύει και τους δύο. Να αποφύγουν έναν εντός εισαγωγικών βραχνά. Δεν θα Μπαμπή, τα... εδώ, ναι. Εδώ και καιρό υπάρχουν πληροφορίες και ακούγεται στη γύρω-γύρω ότι σε περίπτωση στραβού αποτελέσματος για την ΑΕΚ, έτσι, ότι έχει να γίνει γυσμαδιά. Κοίταξε βέβαια από την άλλη όπου ακούς αφορούσε πολλά... Δεν αφορούσε τον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι, πολλές φορές όταν πηγαίνουμε έτσι σε αγώνες με φόβο για επεισόδια, για έκτροπα κτλ. Δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά... Πάντως ακόμα και αυτό αν ήταν. Αν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Καλά, εντάξει. Το παραμικρό. Ναι. Εντάξει, εδώ δεν μπόρεσε στο Βόλο να φυλαχθεί η πεζογέφυρα. Αν έχεις εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, δηλαδή ουσιαστικά. Δεν μπόρεσε στο. Ναι. Αυτό το διακύβευμα της όλης υπόθεσης είναι ότι ουδής έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί λες εσύ, αν κάνει τη δουλειά της, ας πούμε, ναι, όντως θα αποφευθούν οποιασδήποτε διενέξεις μεταξύ των φιλάθρων. Άρα καταλήγουμε ότι κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Και σκέψου τώρα και πόσες χιλιάδες ανθρώπους να ταξιδεύουν επί χιλιόμετρα και σε όλες τις χιλιόμετρα να μπορεί να γίνει το οτιδήποτε στην οποιαδήποτε γέφυρα, ας πούμε. Δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι καυτό το ζήτημα. Μεγάλο. Εγώ δεν το, δεν, παιδιά, εγώ δεν πιστεύω στην ανικανότητα. Έτσι, δηλαδή δεν, και η πεζογέφυρα για μένα υπήρχε λόγος που έμεινα αφύλαχτη. Ναι. Όπως δεν γίνεται πέρυσι που το κλίμα ήταν ακόμα πιο τεταμένο μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ να αποφασίζει να πάει κόσμος και φέτος να μην να δίνει απαγορευτικό. Πιο τεταμένο, γίνανε διάφορα στο τσάκ, δηλαδή γλιτώσανε, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις. Τώρα μην λέμε, επειδή... Απλά γι' αυτό εκεί πέρα μπαίνει η σκέψη ότι μήπως και οι ομάδες τελικά δεν το θέλανε, γιατί μετά το δεδικασμένο του Παναθηναϊκού, το μείον πόσο, για εντάξει, μια εισβολή στο γήπεδο που εντάξει, δεν έγινε και αμάκεντε, δεν έχουν γίνει χειρότερα. Πήρε ο άνθρωπος να πούμε, για να το βγάλει στο eBay, ας πούμε. Και σκέφτεται τώρα και η ομάδα, είτε είναι ο ΠΑΟΚ που του χρόνου σίγουρα θα έχει βλέψεις για το πρωτάθλημα, είτε η ΑΕΚ που κι αυτή πιθανώς με το μυαλό της θα έχει βλέψεις. Θα σκεφτεί ότι δεν θέλει του χρόνου να ξεκινήσει με -5. Για μένα, εγώ το είπα και... Καταρχήν ο Παναθηναϊκός στο -5 από φέτος το φάγε, του χρόνου. Εμείς άμα το φάμε τώρα θα έχει επικυρωθεί η βαθμολογία. Σίγουρα θα έχει επικυρωθεί η βαθμολογία. Γιατί ακόμα δεν έγινε καν... Δεν έγινε καν συνέλευση του παιδιού για την επικοινωνία. Άρα που καταλήγεις. Άρα που καταλήγεις, ας πούμε. Πού καταλήγω. Τι να φάει ο ΠΑΟΚ, ρε Μπάμπη, -6 για να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, ας πούμε. Εντάξει, αυτά λίγη είναι πολύ επιστημονική φαντασία. Καλά, μπορώ να σου πω. Ο παδός του ΠΑΟΚ δεν είναι που τρώει σανό. Δεν θα πάει εκεί πέρα και θα κάνει επεισόδια για να τιμωρηθεί η ομάδα. Α, καλά, ας πούμε εγώ που ήμουν πέρσι εκεί πέρα. Δεν ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ. Ήταν 50 άνθρωποι. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι δεν είναι. Δεν λέω αυτό που λένε όλοι αυτοί, δεν είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Όχι, ο παδί του ΠΑΟΚ είναι και αυτοί. Αλλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα προσπαθούσαν απλά να κάνουν να κόψουν σερματοπλέγματα, να πετάξουν φωτοβολίδες. Στο 93 πετούσαν στυλόμες στο γήπεδο. Δηλαδή, εντάξει, μην το βλέπεις πολύ έτσι. Ο πολλής κόσμος του ΠΑΟΚ, η συντριπτική μάζα του οπαδών του ΠΑΟΚ δεν είναι τέτοια. Αλλά ένας χρειάζεται, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Αυτά συμβαίνουν. Άρα καταλήγουμε στο ότι... εύκολα αρθροδοσερικός αγώνας για 20 άτομα. Ναι, γιατί να για μένα, εγώ το είχα πει από κάθε χρόνο το λέω, όταν τίθεται τέτοιο ζήτημα, να γίνει χωρίς αστυνομία. Να μην καταβάλλονται πόροι του κράτους, να μην κινητοποιείται ολόκληρος ο μηχανισμός για την τέλεση ενός τέτοιου γεγονότος που αφορά δύο ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Εγγυάται κανείς ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί, δηλαδή... εδώ παίρνεις, ας πούμε, την αστυνομία να έρθει γιατί σου στάζει ο άλλος τα νερά από πάνω και έρχεται μετά από 4 χρόνια για να επέμβει, ας πούμε, σε μια διένεξη.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Συμφωνώ, αλλά από, από την άλλη, όταν, όταν υπάρχει κάπου τόσος κόσμος και μπορεί να κινδυνεύσουν από επεισόδια και οι άνθρωποι. Άρα συζητάμε πάλι. Η αστυνομία οφείλει να προστατεύσει τον πολίτη. Άρα από τη στιγμή που ελοχεύει κίνδυνος, άρα τι συζητάμε. Αφού το παραδεχόμαστε και το λέμε όλοι και το διακρίνουμε ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα κινδύνου. Και επίσης, ας πούμε, το ερώτημά μου είναι από τη στιγμή που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχουν μετακινήσεις σε αυτού του επίπεδου στα παιχνίδια, στο πρωτάθλημα των. Των ομάδων, γιατί να τίθεται το ζήτημα του κυπέλου. Και δεύτερον, γιατί να μην δε γίνουν επιτέλους διπλή τελική, που το λέμε κάθε χρόνο. Να τελειώνουμε με αυτό το αστείο. Η μόνη λύση τότε είναι αυτή, να γίνονται διπλή τελική. Αφού δεν μπορούμε. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Με κλήρωση. Ναι. Κοίταξε. Στο τέλος, το τέλος και το κύπελο θα πονέμεται με κλήρωση, έτσι πώς το πάμε. Μία δεν κατεβαίνουν οι φίλαθλοι, μετά δεν κατεβούν οι ομάδες. Να το παίξουμε, ας πούμε, στο Konami Cup. Να τελειώνουμε, ας πούμε. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα θα. Το συζητάμε όλη την εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Άντε, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Ξεκινήσαμε δυναμικά και σοβαρά αυτή η εκπομπή. Θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα εξετάσει όλους τους παραμέτρους. Γι' αυτό φώναξε. Ήμουν σίγουρος ότι σήμερα. Που είναι... Θα έχει ψωμί. Θα έχει ψωμί, γι' αυτό φώναξε τον άνθρωπο των ειδικών αποστολών, τον Αναστάση. Δεν θα κατεβείς φέτος δηλαδή με το τρένο, όχι. Με τον παππού με τα μούρα. Άσε που μέσα. Εγώ σίγουρα, δεν ξέρω για τις ομάδες, εγώ σίγουρα ήθελα να γίνει και κλεισμένο. Γιατί τώρα ποιος ξεκινάει να κατέβει. Πάλι τα μούρα, πάλι ο θείος, πάλι αυτό, πάλι να γυρνάμε. Μπουσμούλα ήταν, μπουσμούλα. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Α, μάλιστα. Είδατε εσύ αρχές. Καλημέρα, τι κάνουμε. Αυτό το κέντρο. Είναι η ώρα που ανοίγεις, όχι, έχει περάσει ένα τέλος στην Πάμπη. Ναι. 20 πάει. 6 και 20, τι. Αυτή ήταν η που σε βλέπανε, που θα σου πιεσδεί. Κάτι, εσύ που με βλέπεις, δεν με βλέπεις τον ήμουν. Όχι, ο Αναστάσης εκεί. Ναι, ο Αναστάσης. Με τι χαρμιά τα έλεγε, με τι τα πει. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτά που λέει. Τι κάνεις άλλο. Καλά είμαστε. Άλλαξε φωνή, ξεκίνονται. Καλά είμαστε, μπορεί, δεν βαριέσαι ένα εδώ, μήνας μπαίνει. Εσύ δεν βαριέσαι, κάτι έτσι. Δεν κάνω λάθος. Είσαι ψυχολόγος φωνής. Το καταλαβαίνεις. Τι να έχω καλέ, νησταγμένος είμαι, τι να έχω. Μια προσωπική εμπειρία επίσης. Να είστε. Νησταγμένος θέλεις σε κάτι άλλο έχεις. Ματιαγμένος, ματιαγμένος. Όχι ματιαγμένος, νησταγμένος. Α, εντάξει. Θες να φύγεις από τον Ήπειρο, Πάμπη. Όχι, παιδί μου, ποιος το λέει αυτό. Για κάτι, παιδί. Σε παρακαλώ τώρα. Μην το ξαναπείς αυτό, θα πέσει φωτιά μας. Ποιος με μαλώνει. Α, τέλος πάντων. Μαλώνουν, σε λένε, ας με ενοχλούν έτσι με άλλο τρόπο. Τι να με ενοχλήσουν τώρα, με ενοχλεί κανένας πρωί-πρωί. Έγινε, Κατερίνα μου. Σε χαιρετούμε. Τώρα με λες εμένα νησταγμένο, ματιαγμένο, θέλω να φύγω από το Λίμπερο, είναι δυνατόν. Ενίσταμε. Γι' αυτό λέμε ότι νιστάζω. Τέλος πάντων, με το κλείνεις, άντε γεια. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Χθες μόνο σ' άκουσα, δεν πήρα τηλέφωνο. Δεν πειράζει, χθες, καλά το παρεάκι χθες δεν άφηνε περιθώρια για τηλεφωνήματα. Είμαστε εδώ. Τους άκουγα. Ήταν όλοι εδώ βέβαια, ποιος θα παίρνει τηλέφωνο. Σωστό και αυτό, ήταν όλοι ακροατές και εδώ μαζεμένοι στο στούντιο, οπότε... Ναι, ήταν πολύ μεγάλο τσούρμο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα από ό,τι βλέπω, Μπάμπη, κρύωσες, Κρύωσα, δεν ξέρω γιατί. Ήταν να ρίχνει ψυχάλες έξω. Ψυχάλες, έχει μια ψυχρά. Τώρα δηλαδή ο φίλος μας ο Νταλή υπερβάλλει νομίζω ότι είναι με τα κοντομάνικα και τέτοια. Εντάξει, με τα κοντομάνικα δεν είναι, εξαρτάται τώρα. Αλλά εντάξει, τώρα άμα δουλεύεις εξωτερική δουλειά, είσαι εκεί στο Μόχθο να πούμε αυτό το Νατάλο, τι να μάσεις τώρα σαν και εμάς εδώ τους βουτυροπεμπέδες που μπαίνουμε στα λεωφορεία και ερχόμαστε και καθόμαστε στα στουντιάκια μας τα ζεστά. Λογικό είναι να αισθανόμαστε μια ψυχρούλα. Δεν έχει και παγωνιά. Εντάξει, καλά, δεν είπα ρε παιδιά ότι είμαστε στο Winterfeld, πώς λέγεται αυτό. Δεν έχει και κάψα, εντάξει, είναι ωραίος καιρός. Ωραίος. Έτσι για να βγεις έξω, να περπατήσεις, να δεν κάνεις. Είναι ούτε του 10 ούτε του 5, αλλά το 7 θα στο δώσει. Σνάουτσερ, καιρός σνάουτσερ. Είναι ωραίος ο καιρός. Λοιπόν, καιρός δεν ζήσεις. Να πούμε έτσι και... Ναι. Όσον αφορά για το ποδόσφαιρο που λέτε, δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί κόσμος να πάει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, στον τελικό, γιατί τα επεισόδια θα γίνουν 100%. Θα σκοτωθούν. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν μπορούν οι ομάδες να διαβεβαιώσουν ότι δεν θα γίνει τίποτα, αναγκαστικά και κάποιοι παίρνουν την απόφαση να γίνει το παιχνίδι με προσκλήσεις και με μαθητές και με τέτοια. Μαθητές έχουν διάβασμα τώρα. Πανελλήνιες. Έχει πανελλήνιες. Έχει εδώ...
Δεν έχει εξετάσεις από την τάξη την άλλη. Έχουν καταργηθεί αυτές. Έχει πιο μετά. Ναι. Πάλι από τώρα διαβάζει. Ναι. Αλλά να μην τα ρίχνουμε και στην αστυνομία. Mm. Φταίει η αστυνομία. Ναι. Η αστυνομία, αυτή που είναι στο γήπεδο, παίρνει εντολές από κάπου. Εντάξει, παίρνει εντολές από κάπου τώρα. Η αστυνομία τι θα κάνει. Εντάξει, ναι. Όταν κάποιος λέει η αστυνομία, δεν εννοεί τον κλοπ. Ναι. Είναι το όλο σύνολο, το σύστημα. Είναι το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που λέγεται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μπράβο, η αστυνομία. Από την πολιτική της εξουσία μέχρι και την εκτελεστική της. Αυτή τη στιγμή, ποιος σέβεται τους αστυνομικούς? Κανένας. Δεν είναι η παλιά εποχή. Τους αστυνομικούς τώρα γιατί, δεν τους σέβεται κανένας. Να βάλουμε και την ξυριστική μηχανή, ας πούμε. Γιατί την παλιά εποχή δεν γινόταν επεισόδια. Εδώ σου πληροφορώ ότι επιχούντας γινόταν επεισόδια στα γήπεδα. Επεισόδια γινόταν, αλλά η αστυνομία τότε είχε κάποιο κύρος. Τώρα η αστυνομία τίποτα. Τίποτα. Σαν τραπεζική είναι, σαν δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Κάθονται και βλέπουν σαν τους χάνους. Μα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εντάξει. Κατάλαβες. Και είναι μοναδική τώρα που δεν νιώθει μισθό, αν δεν κάνω λάθος. Τον αστυνομικό τον σεβόσουνα. Τον φοβόσουνα μάλλον. Τώρα δεν τον σέβεσαι τίποτα. Τίποτα δεν σέβεσαι. Μάλιστα. Κροτίδα θα πετάξεις. Στυλό θα πετάξεις. Χειροβομβίδα θα πετάξεις. Στυλό. Θα βρει μαθητές και θα πετάνε στυλό. Γι' αυτό δεν βάζεις μέσα. Γιατί θα πετάξεις. Γιατί. Γιατί η ατιμωρησία κάνει ψωφρασί. Μάλιστα. Πιάστηκε κανένας από αυτούς που κάναν τα επεισόδια να φάει 10 χρόνια φυλακή. Είναι φυσικά, έχει πιαστεί. Άσχετη. Έχει πιαστεί άσχετη, έχουν πιαστεί άσχετοι και έχουν καταστραφεί οι οικογένειες. Αυτοί που πετάνε. Με τα ιδιώνυμα και με τους τρομονόμους. Αυτοί που δημιουργούν τα επεισόδια που λέτε όλοι στα ραδιόφωνα που ακούω είναι 10 άτομα, είναι 20 άτομα, είναι 30 άτομα. Αόρατοι είναι και δεν τους βλέπει κανένας. Το ζήτημα της βίας είναι πολύ πιο σύνθετο. Δεν είναι τόσο απομονωμένο και αποκομμένο. Δεν είναι τόσο απομονωμένο, αλλά είδες στην Αγγλία γιατί δεν έχουν κάγκελα πουθενά. Εντάξει. Γιατί και στην στην Αγγλία το εισιτήριο κάνει 250 λίρες το εκεί κάτω. Αυτός που θα δώσει 250 λίρες δεν πετάξει και κάτι. Ναι. Εκεί δεν έχει είναι ο Μαρινάκης, είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Τι είσαι, έκανες επεισόδιο 5 Αγγλία, χρόνια έξω από την Ευρώπη. Στην Αγγλία έχεις δει τα λουλουδάκια που πηγαίνουν όταν αγωνίζονται οι ομάδες εκτός έδρας. Το τι γίνεται. Γιατί λέμε για την Αγγλία, το έχουμε αυτό το περιβόητο το κεφάλαιο. Τι γίνεται παντού, μόνο στη Ρωσία, μόνο εκεί κοκοκό. Μόνο στη Ρωσία, πουθενά άλλου. Αλλά θέλουμε ένα Πούτιν. Αυτό είναι η πραγματικότητα για να σου δει το ποδόσφαιρο. Χρειαζόμαστε να έρθει το ξανθό γένος. Γιατί εφαρμόζονται και κάποιοι νόμοι εκεί πέρα στα ξένα τα κράτη. Εδώ πέρα πάτη χίλια λέστε είναι όλοι. Μάλιστα. Ο άλλος μπαίνει μέσα, ό,τι να είναι. Κροτίδα. Και πώς τα περνάει δεν μπορώ να καταλάβω αυτά. Πώς τα περνάει, με τι τα περνάει. Δεν ξέρω. Τον αφήνουν από την πόρτα. Δεν τον ελέγχουν. Πώς θα πας μέσα στο γήπεδο να σε ψάξει ο αστυνομικός. Δεν ψάχνουν αστυνομικός πλέον. Οι αστυνομικοί δεν έχουν. Αυτό και το τι θα πει στο γήπεδο είναι ευθύνη των ΠΑΕ. Οι ΠΑΕ ασχολούνται, έχει security. Τι κάνουν οι ΠΑΕ. Δεν σε ψάχνουν αστυνομικός. Μάλιστα. Τι κάνουν οι ΠΑΕ δηλαδή, κοιμούνται οι ΠΑΕ. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τσάου, τσάου. Σήμερα στάμε σαν τη δίκη της Δευτέρας δηλαδή. έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ σοβαρά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον, αγαλώς τον. Καλημέρα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Χαιρόμαστε. Για το βάπτισμα του πυρός. Ακούω καιρό. Ωραία. Γύρω στις 6-7 μήνες. Μάλιστα. Και πήρες να πεις τι είναι αυτά που λέμε σήμερα. Όχι, όχι. Αλλά δεν παίρνω πρωί, γιατί δεν έχω όρεξη. Αλλά... Καλά, ούτε μπεις, αλλά δεν πειράζει. Να σηκώσω το τηλέφωνο, ξέρεις, είναι για διαδικασία. Ναι. Αλλά πήρα να σας πληροφορήσω για αυτό που λέγατε πριν. Ποιος το είπε τώρα, η ΕΣΥ, ο Αναστάσης, να γίνει διπλή τελική. Αυτό είναι το project που θα προτείνουν οι αρμόδιοι. Για του χρόνου. Για τα επόμενα 3-4 χρόνια εγώ άκουσα, είχαν βγάλει έναν υπεύθυνο εκεί στην Ελλάδα Sport Πέμπτη και είπε ότι η λύση που βρήκαμε είναι, λέει, μόνη βιώσιμη να στείλει. Ναι, αυτό το λέμε από προπέρυσι, ας πούμε, που είχαν... Λα Λίγκα γίναμε. Ναι, το γίνανε τα ζητήματα. Για τα επόμενα 3-4 χρόνια είναι, λέει, σχεδόν σίγουρο. Λέει, κατά 90% λέει ότι θα είναι αυτό το project. Ναι, και όλοι νομίζω, ναι, νομίζω ότι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι είναι το πλέον, ας πούμε, να τελειώνουμε, να μην ασχολούμαστε. Και ο καθένας θα βλέπει την ομάδα στο γήπεδό του. Καλά, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι αποτιμούσα, ναι. Και πώς ήταν τώρα, αλλά... Μπορούμε, όπως είναι τώρα. Εγώ πιστεύω θα μπορούσαμε. Θα μπορούσα.
αρκεί να μην... Εντάξει, δεν μπορούν να είναι οι παλιοί τελικοί με 20.000 ή 30.000 ο καθένα. Mm-hmm. Ίσως όχι. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ναι. Αν ήταν λίγα, δηλαδή, ας έπαιρνα ο καθένας από 5-6.000 κάπου εκεί. Ναι. Θα ήταν καλύτερα. Ενώ τώρα αυτό η τελική είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο κάτι πρωτογαλλικό. Και... δηλαδή κάτι τριτοκοσμικά πρωταθλήματα. Ναι. Και τριτοκοσμικά κύπελα. Τριτοκοσμικά και η Ιταλία δεν το. Τι είπες, η Ισπανία έχει. Η Ισπανία έχει. Ναι, η Ιταλία έχουν ένα με δύο νεκρούς κάθε χρόνο στο τελικό κυπέλλου. Ναι, πέρυσι δεν ήταν τα γεγονότα με την Νάπολη, με κάτι τέτοιο, ναι. Έχει εκεί. Όχι, απλώς όμως εκεί είναι διπλή τελική, αλλά νομίζω ο τελικός είναι διπλός. Νομίζω. Είναι διπλή, δηλαδή. Διπλή νομίζω είναι με όλη η τελική, ναι. Όλοι οι αγώνες εκτός από τον τελικό νομίζω. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τώρα θα ξέρουν να γίνει, ναι. Αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Ναι. Και τουλάχιστον αυτοί αποφασίζουν βασικά. Και ό,τι για να πεις εσύ είναι... Ψινόσουν ανακατέβησα φαντάζομαι. Ήσουν έτοιμος για κάτω. Ε? Εγώ άρισα. Α, άρισες. Α, εντάξει. Okay, σαν ουδέτερο. Αλλά έχοντας το know-how από τελικούς. Έτσι, μα αυτό σε συμφέρει γιατί θα παραμείνει μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Τελείωσε. Και δεν πρόκειται καλά, να σπάσει. Ναι. Δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ αυτό το ρεκόρ. Ναι, ναι. Α, πάω και εντάξει. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ το είπα και παίρνω και στον τρέγγε καμιά φορά και το λέω. Ναι. Λέω άξιο το πήρε ο Πάοκ. Δεν έχω και καλά, πρόβλημα. Εντάξει, εννοείται τώρα. Τι είναι, τα αυτονόητα θα συζητάμε μεταξύ μας. Εμείς το λέμε αυτονόητα. Καλά, σωστά γι' αυτό. Τουλάχιστον για την εκπομπή μας. Ναι, για την εκπομπή μας που είναι πλουραλιστική, είναι αυτονόητο. Να σε καλά και σε ευχαριστούμε που. Μα πήρε τηλεφωνάκι, φίλια. Τσαου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μα περίμενε. Καλημερίζουμε τον φίλο μα τον Κώστα που λέει. Καλημέρα, Μπάμπη Κατέρινα. Επικοινωνεί με τα αδελφίνια, λέει μάλλον. Πληρώ σα. Δεν ξέρω, έτσι. Έτσι λέει ο φίλος μας ο Στράτος, 7 ετία σας χρειάζεται με αστυνομία που τη σέβεσαι και Φλωρινιώτη όλη μέρα στην TV. Δεν είχε Φλωρινιώτη τότε, εντάξει, ήταν πολύ μικρός νομίζω ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης. Βγήκε μετά το, και αυτό το γκλαμ το στυλ, τι είχε, Κινούση είχε, ίσως τον μπερδεύει ας πούμε με τον, με τον Γιώργο τον Κινούση εκείνη την εποχή. 2-31-0. Μήπως το λέει για την υποψηφιότητα του Φλωρινιώτη. Όχι, όλη μέρα στην TV ότι θα έπαιζαν τέτοια θεάματα, ρε παιδί μου, αυτό. Η υποψηφιότητα είναι άλλο ζήτημα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια, στα facebookια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Κυριακάτικη επιθεώρηση είχε με τις αδερφές Μπρόγερ. Ναι, α, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είμαι τόσο παλιός. Κάτι Ντάνους Λυγίζους, κάτι... Είχατε τηλεόραση τότε. Σωστό, είχαν τα σπίτια τηλεόραση. Εμείς είχαμε από το 70. Α, έτσι. Μπουρζουαζία. Ναι. Και δεν είχαν εφευρεθεί τότε οι χρονοδιακόπτες, αλλιώς ότι ο πατέρας μου θα είχε βάλει, δεν υπήρχε περίπτωση. Χρονοδιακόπτης, δηλαδή, τι εννοείς. Για να κλείνω κάποια στιγμή να πηγαίνουμε για ύπνο. Ναι. Μπάμπη, το είχε πει ο προφήτης στην περίπτωση αυτή γυναίκα. Φάνεσαι να μπαίνει η άνοιξη. Ναι, σωστά. Αλλά δεν πιστέψατε. Πού να καταλάβουμε τα λόγια του ποιητού. Ναι, ο ποιητής ήταν ο μικρούτσικος, ναι, σωστά. Μπάμπη, τώρα ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του για την περίπτωση. Στην Ιταλία όντως είναι διπλή, όντως έχει ένα με δύο νεκρούς. Αυτό γίνεται χρόνια που είναι διπλή. Μήπως είναι μέσα, μέσα στην προκήρυξη του κυπέλου ότι θα θρυνούμε θύματα. Πρέπει να έχει, ναι. Έχουμε συνέχεια. Στην Ιταλία πρέπει να είναι μονός ο τελικός. Τώρα δεν βάζω και το χέρι μου στο φωτί, γιατί με μπερδέψατε λίγο. Ναι. Όχι, είναι διπλή τελική. Σίγουρα. Ναι. Νομίζω ότι... Έχει επαναληπτικό, ναι. Το θέμα είναι η απονομή θα γίνεται κάπου αλλού. Ας πούμε, θα γίνεται στο Λευκό Πύργο, γιατί δύσκολο, ας πούμε. Ναι, καλά. Θα επαναπαίξει. Να γίνει και η απονομή. Καλά. Ένα θέμα. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να γίνει απονομή ούτε που είχαμε πάρει τίτλο στο δικό μας το γήπεδο. Στο βόλεϊ, το πρώτο πρωτάθλημα. Α, στο βόλεϊ. Ναι. Μην κλείσει τώρα με το βόλεϊ. Δεν ασχολείται ο λαός φέτος με το βόλεϊ. Και να πω ότι βρισκόμουν καθοδόν κάπου στην Εθνική. Έψαχνα να βρω κανένα σταθμό. Και πιάνω και ακούω από την Era Sport τον Κλεάνθη. Και να βγάζει ένα κήρυγμα κατά του ΠΑΟΚ και ο. Ολυμπιακοθρεμένος
εκφωνητής της Ερασπόρ να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Ποιον Κλεάνθη. Ποιον Κλεάνθη. Τον Κλεωμένη. Τον Ρουβίτσο. Α, τον Κλεωμένη λες. Τον Κλεωμένη. Κλεωμένης. Α, Κλεωμένη. Ναι, Κλεάνθης είναι ο Βικελίδης. Μην τα συγχαίζεις λίγο. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ωραία. Μια κατάλληλη διαφορά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στην Καλαθόσφαιρα την Αμερικανική τελειώνει η τρίτη περίοδο. Η Αμερικανική, ελληνική δεν είναι. Σωστό και αυτό. Έχουμε να ξενυχτήσουμε έτσι. Σήμερα πάλι δεν τα κατάφερα. Την Παρασκευή πάλι δεν τα κατάφερα. Ήμουν τόσο πολύ νύσταζα. Ήμουν τόσο πολύ νύσταζα, ωραίο συντακτικό. Για να δω αν δεν το κούμπο. Ούτε και σήμερα έλεγα να το ξενυχτήσω, να το πάρω σε ρί. Πάντως οι Έλληνες έχουν να ξενυχτήσουν από το μουντομπάσκετ του. Αν είσαι το Eurogroup. Όχι, όχι. Καλά, και από το Eurogroup. Πότε ήταν το μουντομπάσκετ, από το μουντομπάσκετ το 94, όχι. Ακόμα πιο παλιά. Το 6 ήταν πρωί, μωρέ. Α, ναι, μεσημέρι ήταν. Ναι, ναι, το 94 τότε στον Καναδά που είχε γίνει με Φασούλα, με Τσέκο απέναντι στον Σακίλ Ονίλ, Dream Team 2, με Μπακατσιά. Είχαμε προηγηθεί κιόλας, είχαμε παίξει με τελικό με τους Αμερικάνους τότε. Ναι. Και είχαμε προηγηθεί... Α, δεν έχω δει τη φωτογραφία, 21-17. Έτσι, έτσι, ναι, 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 έτσι. Μαθαίνουν την εσγένεια. Πες να μην είχες γεννηθεί καν τότε, το 94. Το καλοκαίρι δεν είχα γεννηθεί σίγουρα, τον Νοέμβριο γεννήθηκα. Τον έχεις γεννηθεί τον Νοέμβριο, λοιπόν. Από τότε έχουν να ξενυχτήσουν οι Έλληνες και δικαίως, καθότι οι Bugs... Λέει, γράφει ο άλλος, έκανε και δεύτερο break. Μα το break είναι μια φορά. Συμβαίνει νομίζω, δεν υφίσταται σαν όρος. Ναι, τώρα πρέπει να χάσει δύο φορές στην έδρα του. Ναι, κερδίσανε εν τέλει για να πει, μάθει ο κόσμος το αποτέλεσμα 113-101 μέσα στην έδρα του Σέλτικς για δεύτερη φορά. Λέει, κάνανε για δεύτερη φορά το break. Λέω, αν ισχύει αυτός ο όρος και αυτή η έκφραση. Όχι, πρέπει να το κάνεις μια φορά το break και μετά παίρνεις άλλη μια. Ναι, παίρνεις άλλη μια νίκη. Τέλος πάντων, το είχαμε έτσι, ας πούμε. Με τον Αντετοκούμπο να πετυχαίνει 39 πόντους, να μαζεύει 16 rebound, 5 assist, ένα χρήσιμο, μία τάπα και να φτάνουν οι Bucks στις 3 νίκες και να ξεπερνάνε το σοκ του πρώτου παιχνιδιού που είχαν ετηθεί μέσα στο Milwaukee σε ένα match που είχε διεξαχθεί Κυριακή του Πάσχα και ναι, νωρίς, με αποτέλεσμα να το δουν όλοι και να έχουν όλοι άποψη. Μετά, ελάβρε τώρα, ξέρεις, ξεφούσκωσαν. Και τέτοια, είχε πάρα πολύ ωραία. Και χρήζονται οι φαβοροί για να περάσουν στον τελικό της περιφέρειάς τους. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Δεν έχεις το Χριστό σου, Ανέστη. Έτσι. Εδώ πρότιζη. Πού είσαι, αγόρι μου, τι κάνεις? Επανήλθα. Επανήλθαμε στις βάρδιες τις ωραίες. Για εμάς. Έτσι. Ναι, ναι. Και ήθελα να πω τώρα τι να πω, θα πω το λιγότερο που μπορώ να πω, ότι έχουμε πολλούς νοσταλγούς της 7 ετίας, έτσι. Δυστυχώς. Νοσταλγούς. Πολλοί δεν την έχουν ζήσει κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Νοσταλγούν. Νοσταλγούν ένα αφαιρετικό πράγμα, ας πούμε. Διότι αν είχαμε. Τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, αν είχαμε 7 ετία, δεν θα μπορούσαν να βγουν, ναι, κανείς στο ραδιόφωνο, ναι, ναι, να συζητήσουμε. Περαστικά, περαστικά να ευχηθούμε, ναι, εντάξει. Ναι. Ούτως ή άλλως ο καθένας μπορεί να σκέφτεται με το δικό του τρόπο. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ναι, έτσι. Μπορεί να επιτρέπει και στους νοσταλγούς ή στους... Έτσι... Στους νοσταλγούς του rock and roll. Ναι. Στους ιασώτες, τέλος πάντων, να νοσταλγούν. Να είναι καλά, να είναι καλά. Ναι. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Και εμείς δεν τα ζήσαμε ποτέ, αλλά δεν πέφτουμε και στην παγίδα να πιστέψουμε οτιδήποτε σου λέει ο παππούς ότι ναι, αλλά οι δρόμοι όλοι φτιάχτηκαν, ναι, εκεί την 7 αιτία. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, αλλάζω θέμα. Μεγάλη θέμα. Κουβέντα, μεγάλη και αυτή μεγάλη κουβέντα, ναι. Ναι, και νομίζω δεν είναι και κατάλληλη για αυτή την εκπομπή, γιατί θα πάρει βάρκα νερά. Ναι, έτσι, σωστό και αυτό. Είστε όλοι καλά, εντάξει. Καλά είμαστε, μια χαρά εσύ. Είχαμε καμιά απώλεια παραπάνω όσο έλειπα? Όχι, όχι, είμαστε εδώ δυνατοί. Επιστροφή είχαμε. Έχουμε και επιστροφές, έχουμε. Είμαστε... Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Έχουμε παρουσίες. Α, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Βγήκε μέχρι και ο Φευγάτος, επανέκαμψε, επανήλθε. Την προηγούμενη εβδομάδα. Εν ώψη τελικού. Την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα δούμε. Θα χαθεί μετά από Δευτέρα και πάλι. Σίγουρα. Δεν ξέρω. Καλά. Ναι. Θα δείξει. Δεν ξέρω. Δεν θα δείξει. Τώρα, την προηγούμενη φορά που σας πήρα, βέβαια, δεν ήμουν πρωταθλητής ακόμα. Να, μάλιστα. Τώρα που θα είμαι και ταμπλούχος, δεν το συζητάμε. Καλό Σεπτέμβρη μετά. Τι, τελειώνεις? Όχι, εννοούσα και το Φευγάτο τώρα. Α, νόμιζα και εσύ τελειώνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ αυτό. Πώς το είπες, κάλεσα, άμα σας αποχαιρέτησες, ας πούμε. Όχι, εγώ δεν θα σας αποχαιρετήσω. Ναι, άμα θα σας αποχαιρετήσω, θα έρθω το στούντιο να σας αποχαιρετήσω. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Φιλιά. Είσαι, έχω γραμμή. Φιλιά, φιλιά, τσάω. Έτσι. Μαζί την κάνουμε την εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις? Πού είσαι, ρε γούρο, ξυπνημένος τέτοια ώρα? Αργό το ξενοδοχείο, αργό.
Τι, αργό, αργός. Απέναντί σας. Τι. Απέναντί σας. Α, απέναντί μας είσαι. Μπορώ να περάσω. Ποιοι είσαστε σήμερα εκεί. Εγώ και ο Αναστάσης. Ο Αναστάσης και εγώ. Υπάρχει κανένα μικρόφωνο εκεί. Χθες έπρεπε να ήρθε. Ναι, χθες δεν είχε. Χθες, δεν, γι' αυτό δεν ήρθε. Ρε. Πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν είχε χθες κανένα ανοιχτό μικρόφωνο. Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται και οι ψήθυροι. Μπορεί να περάσει να σας δω. Άντε καλά, παίρνω να τα πούμε από κοντά. Μπορεί να βγούμε άμα έχει κανένα μικρόφωνο. Ναι, έχει βρε, έχει, θα σου δώσω όσο μικρόφωνα θέλεις. Θα δώσω τον Παπαντρέου, θα σε πω. Και σε λίγο. Τι, το κεφάλι. Από τι, από μπάς. Όχι, από μωρέ, τον ύπνο. Πόσες ώρες κοιμόσου, πόσες ώρες κοιμόσου. Κοιμόμουν από το μεσημέρι, σηκώθηκα 8 παρά 25. Ναι. Και ξανακοιμήθηκα μετά από 2 ώρες. Ναι. Σηκώθηκα 2,5, ξανακοιμήθηκα, σηκώθηκα 5 και μετά ξανακοιμήθηκα. Σηκώθηκες 5 και ξανακοιμήθηκες. Ναι, ναι. Πώς να μην σε πιάσει το κεφάλι, ρε, είναι δυνατό. Έλα σε εδώ. Έχει καθόλου τεμπό. Τι να έχω. Τεμπό. Τεμπό. Κάτι θα βρούμε. Μια ανάληψη είχε. Θα βρούμε, ρε. Δεν ξέρω, δεν έχω. Αλλά θα βρούμε, θα ψάξουμε. Αναστάσια. Έλα. Μάτε θα ψάχνει το στρατή που πάει για τον τεμπό. Good morning. Να πούμε πώς το λέμε, καταβάλεις, δεν μπορώ να απαντήσω μετά. Εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται. Είναι η συμφωνία του τεπό. Κλείσε, έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Κάνε καφελάκι και έρχομαι. Θα μας τρελάνει. Όλο τον πρόλογο για το καφεδάκι. Τίποτα, αυτό ήταν. Καλημέρα στη γραμμούλα, ρε, θα χαζέψουμε. Καλημέρα. Έλα ρε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μέσα στο καφεδάκι ρίξε και να βράζω ντεπό. Ντεπό. Το μπάφ, το Θεό. Πώς να μην σε πιάσει πονοκέφαλος, είναι δυνατόν. Από το μεσημέρι κοιμάται με λίγα λόγια, μόνο 2-3 ώρες διάλειμμα έκανε. Δεν ξέρω άμα ξύπνησε ποτέ. Τη ζωή του να κάναμε, εγώ το λέω συνέχεια σε όλους αυτό. Ανέμελη ζωή. Ναι, καλύτερη ζωή. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον Θοβγάτος πότε βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε συνομιλήσει, ναι, μέσα στην εβδομάδα. Για το κύπελο αναφέρθηκε, φαντάζομαι. Μέσα ποια ομάδα το πάρει, Παοκάρα σίγουρα. Είναι σίγουρο. Δεν ξέρω, είχαμε πει τα νέα μας, ας πούμε, τι κάναμε Πάσχα και αυτά. Λοιπόν, πρέπει την Τρίτη. Ήθελα να τον κάνουμε ερώτηση. Ναι. Στη Φιέστα του Άρη ήταν. Μάλιστα. Να μας απαντήσει. Και εκεί, και εκεί στο γύρο που κάνανε, τι κουβαλούσανε, ο αέρα κουπανιστό, σηκώσανε. Τι σηκώσανε. Κατάλαβε, γιατί ναι, δεν καταλάβαμε. Μην ξεχνάς ότι και εσύ έχεις κάνει τα ίδια όταν έβγαινες Ευρώπη. Σε ένα 6-1 πικαστοριάς. Έκανα γύρω θριάβου. Πήγε ο κόσμος μέσα, πανηγύρισε και τα τι αυτά. Πανηγύρισε γύρω θριάβου να κάνω τώρα. Γιατί τρέχω γύρω γήπεδο. Δεν είναι γύρω θριάβου, εντάξει, είναι χειροκροτήματα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο, για να το χαιρετήσουν. Συνήθω. Και μου λες, φαντάζομαι τώρα ένας Αργιανός δεν πάμπει και να περιμένεις για να νιώσεις έτσι. Να ασχοληθεί λίγο ποδοσφαιρικά η ζωή σου, να πάρει νόημα, να περιμένει το επόμενο παιχνίδι. Άρη, όχι, πάω, Κάρι. Από τον χρόνο θα αλλάξουν τα πράγματα. Αν ο Άρης ενισχυθεί, θα είναι ακόμα πιο δύσκολος αντίπαλος και θα είναι. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος. Πάντα έχει. Για τον πάω, Κάρι είναι δύσκολος αντίπαλος. Ας έχουν και διαφορά 30 εκατομμύρια ευρώ στο μπάτζετ, δεν έχει σημασία. Ναι. Ωραία, έγινε. Σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε να κάνουμε και την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. 6 και 37 πρώτα λεπτά. Και να επιστρέψουμε εδώ γεμάτη. Αν έχει κάνει ντεπό, να μας το φέρει να το χορηγήσουμε στο φίλο μας τον. Και στο... να βαφοπούλουμε Όλγας, όχι παρακάτω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Τριτούλας μας, 7 του μηνού. Ξεκινήσαμε δυναμικά, δεν δώσαμε καν ατζέντα, εορτολόγια, τίποτης. Του εν ουρανό φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου είναι σήμερα μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Δεν έχουμε κανένα όνομα να εορτάζει και θα ήταν λίγο δύσκολο να γιορτάζει ο φανέντος σημείος του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου. Είναι παγκόσμια ημέρα άσθματος και ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας του στρατού. Μου βγάζει εδώ το εορτολόγιο ότι γιορτάζει όμως ο Νείλος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε.
Πανηγύρι. Ναι, είναι οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, επιπροσθέτω. Είναι και 12 Νοεμβρίου και 7 Μαΐου. Είναι τόσο μεγάλο όσιο που τον έχουμε και. Πώ είναι, διπλή τελική, διπλέ γιορτέ, έτσι. Μία μέσα στην Αίγυπτο και μία, ξέρω εγώ. Στο Σουδάν. Καλημέρα στη Γραβούλα. Έλα, Μπαμπή. Έλα, Κατερίνα. Δύο λεπτά θα μιλήσω και μην με διακόψω. Όχι, δεν σε διακόπτω. Διάγγελμα. Μ' ακούς? Ακούω, ακούω, βεβαίως. Λοιπόν, άκουσε. Mm. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί νεαροί και νεαρές, νεολαία, ναι, δίνουν παραλλαδικές σας τον χρόνο ή τον προηγούμενο έδωσαν, ναι, έχουν κάποιο κόλλημα, είναι αυτό που θα σου δώσουν, θα το κάνουν επάγγελμα. Ναι. Επειδή συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει πληθώρα, όλοι είναι καόλια και καλυμμένα. Άκου τώρα να δεις κόλλημα να θες να δουλέψεις αυτό που σπούδασες. Θέλω, άκουσε με λίγο. Ναι, 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 συγγνώμη, συγγνώμη, ναι. Θέλω, αν κάποιος θέλει να σπουδάσει κάτι απαραίτητα και επίγει αυτό, για τη ζωή του, για την υγεία του, για την οικογένειά του, αλλά δεν μπορεί να το εκτελέσει με αυτό το επάγγελμα, ναι, δίνω εντολή εσένα, ναι, από τα χρήματα που έχω, αν έχεις πρόγραμμα, ναι, να δώσεις. Ό,τι χρειαστεί για μια επιχείρηση να ανοίξει. Ναι, θα φτιάξουμε ένα ίδρυμα. Αυτό. Ακριβώς. Γιατί τότε μοιράστηκαν καρτούλες, ασκόθηκε κανένα, αυτό δεν ίδρωσε. Ναι, μάλιστα. Θα δώσουμε. Κανενός. Εσπαρίνα. Εσπαρίνα, έτσι. Έτσι πραγματεύουμε τα πράγματα με τη λογική μα. Έτσι. Να σε καλά, Κατερίνα. Δεν είμαι χαζούς. Δεν είμαι χαζή. Όχι, βεβαίως. Φιλιά, τσάω, τσάω. Γιατί μου φαίνεται ένα στάσιμο ότι για σένα μιλούσε, α, κάποιοι δεν μπορούν να... Κοιτάξτε να δεις, αν είναι με χρηματοδοτήσει, ας μιλούσε και για μένα. Μήπως να τα αφήσουμε, ας πούμε, τα πτυχία και τα hashtag πτυχίο 2019. Φέτος δεν έχω κάνει hashtag ακόμα. Δεν έχεις κάνει hashtag. Όλα και όλα. Πώς την έβαλε η μάνα σου, για πάρε λίγο εκεί να τον αγαίρευε το πρωί πρωί, πάει στον Πατμαρίδε για δεν κάθε να διαβάσει. Θα μπορούσε, γιατί τώρα πηγαίνει δουλειά. Αλλά ναι, θα χρηματοδοτηθούν. Μα να αποκαταστάθηκα. Ναι, έχουμε στην Αθήνα πιο το Ίδρυμα Νιάρχος. Εδώ θα έχουμε το Ίδρυμα Κατερίνα. Ναι, Κατερίνα. Το Κατερίνιο. Το Κατερίνιο. Σωστό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τι έγινε? Οπ, νάτος, νάτος. Τι έγινε, ας πούμε, μαύρη κάποια εσύ? Εμένα είπες κάποια, ρε. Ε, ποιο θα πω. Άντε καλά. Το δέχτηκα. Δεν μου λες, εγώ ο Μπάμπη Μιάλης, ο Μπάμπης δεν μιλάω. Σε καμία περίπτωση. Αυτοί εδώ κάνανε γύρω του θριάβου και κόμμα διχτάκια όταν σωθήκα στο μπάσκετ. Τα ξεχάσανε και ανοίγαν σαμπάνιες. Μήπως είναι ψέματα? Εγώ για άλλα θρήματα δεν μιλάω. Έτσι. Λέω μήπως είναι ψέματα. Πανηγύρισε. Εντάξει, λογικό είναι. Χάσανε από τον Άρη, μέσα εκεί στο κρατικό, και κόμμα τα διχτάκια και σαμπάνιες ανοίγανε. Χωρίς βουρτζούμι. Κόπηκα διχτάκια χωρίς βουρτζούμι. Αυτός τα κόβε συνέχεια. Κατάλαβες. Τώρα αυτοί όλοι πανηγυρίζουν, ξέρεις, που δεν θα γίνουμε φιλάθλους. Γιατί? Γιατί θα γίνω τα ρόμπα πάλι, ρε Μπάμπη. Α, δε, καλά, ούτως ή άλλως τα εισιτήρια θα ήταν βαριά 17.000. Ούτε αυτά θα κάνανε. Ούτε αυτά, λες. Άμα δεν είχε τζαμπαντάν πουρμαντά. Αυτό λες, μάλιστα. Ε, ναι. Γνωστό το έργο εδώ και χρόνια, δεν θα μιλήσω για αυτούς, δεν... Όχι, που να μιλούσες κιόλας, ναι, που να μιλούσες. Μάλιστα. Τώρα του χρόνου θα τα πούμε τα έργα, Ταλή. Ερχόμαστε. Ήρθαμε από φέτος, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια, ρε. Κάθε χρόνο δεν έχετε βαρεθεί. Μια φορά πάνε σεμνός και άμα χάσω τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πότε θα παίξουμε, μίλα μετά για πάντα. Μη σταματήσει ποτέ να μιλά. Δηλαδή, συγγνώμη, παίξαμε δηλαδή, τρία παιχνίδια. Όλο το καλοκαίρι έχει 45 βαθμούς. Άχω και εσάς, ρε. Γανάκτησε. Εσύ, ρε φίλε, τώρα που βγάζει και γλώσσα. Βγάζεις και γλώσσα που έπρεπε να κρυφτείς στο καβούκι σας. Αλλά χαρίζω. Γιατί, επειδή πήρα πρωτάθλημα? Δεν πήρες, το δώσαν. Α, και εσύ βγήκες η πέμπτη θέση στο Europa League της Βόλβης ήταν αυτό. Ναι, ναι, η πέμπτη θέση θα σου έλεγα πιανής Βόλβης ήταν, αλλά τέλος. Μεγάλη. Εσύ τώρα σου με κάτσε να χαρείς το μαϊμού. Τρώτε και μπανάνες για να είστε και εσείς μαϊμούδες, όπως το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αυτά δεν μιλάω, αλλά τέτοια. Καλά, ναι, τα έκανες τώρα εδώ μαντάρα, θα με λένε μετά εμένα. Ωπα, μας το κλείσε και στα μούτρα. Οργίστηκε λίγο. Οργίστηκε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Θα βγει ο Νταλίτορα. Καλημέρα. Αφού ο κόσμος δεν λένε μία, γιατί βγαίνει ο Πασχάλης, όταν βγαίνει γιατί δεν βγαίνει. Μάλλον έτσι είναι και γίνεται. Είναι ντίβο ο Πασχάλης. Είναι το αλατοπίπερο, είναι το αλατοπίπερο της εκπομπής και νομίζω ότι το απολαμβάνουν όλοι, απολαμβάνουν τις τοποθετήσεις. Και αλλάζει ρότα η εκπομπή. πάμε λοιπόν. Στα πρώτα θρήματα του 36 ξεκινάμε, στα εισιτήρια, στα ρεκόρ, στους δανεικούς και καλημέρα στη Γραμμούλα.
καλημέρα. Καλώς το. Να πω ότι συμφωνώ με όσα είπε η Κατερίνα. Εννοείται, η Κατερίνα έχει δίκιο και θα σου πω, χτύπα και σε αυτή τη μηχανή του διαβόλου, εκεί που λέει Google, αναζήτηση Μπάμπης Μπατμανίδης Θάσος. Θα σου βγει μια έκπληξη από τις συναυλίες που έχει δώσει στη Θάσο. Δεν έπαιξα λοιπόν live, DJ ήμουνα. Κατερίνα, έχεις δίκιο, σε κυνηγούνε. Λοιπόν, τώρα για το Φευγάτο τι να πω. Έναν άνθρωπο που έκανε προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Κούλη Αποστολίδη. Τι άλλο να πω. Φτάνει μόνο αυτό. Τι εννοείς, ο ίδιος ο Φευγάτος. Βέβαια, ναι. Όταν ήταν μικρός, ναι ήταν σε ομάδα, γειτονιά, βέβαια. Τον έδωσα κανονικά. Γιατί ο Κούλης Αποστολίδης ποιος προπονούσε? Είχε μια ομάδα έτσι. Έκανε, προπονούσε. Ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει. Ο άνθρωπος είναι καλά. Φαίνεται και από το επίπεδό του. Ναι. Δηλαδή μέχρι και το Φευγάτο έτσι, να το βοηθήσει. Προσπάθησε. Τι άλλο να πω. Γι' αυτό ίσως και έμαθε μπάλα όμως. Μπορεί να ήταν ο νέος Χατζηπαναγής. Μπάλα δεν έμαθε. Προσπαθούσε ο άνθρωπος. Τίποτε προσπαθούσε. Αναστάση, αν πάρει τηλέφωνο ο κόλλησα τώρα και σου δώσει αυτό που σου δίνει το διαρκεία. Ο Κρίς. Και σου δώσει καμιά πρόσκληση. Μη την πάρει. Όχι, φέτος ο Κρίς δεν πήρε διαρκεία. Ναι, αυτό πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Στη φιέστα μου λέει μήπως έχεις κανένα εισιτήριο. Του λέω τι το πέρασε εδώ πέρα. Γι' αυτό πήρε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να κληρωθεί κάποια πρόσκληση. Έγινε. Φιά τσάο. Όντως, κάθε χρόνο ο Κρίς έπαιρνε διαρκεία. Πιστό ο παδό του ΠΑΟΚ και φέτος δεν πήρε. Και εκεί να καταλάβεις ότι ή ο Κρίς ή ο Σαβίδης ήταν ένας από τους δύο. Σίγουρα ο Σαβίδης, ξεκάθαρα. Μα πέρυσι από τότε που σταμάτησε να πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν χάσαμε. Από εκεί και πέρα, μη στατιστικά κρατάμε, δεν είναι τώρα εδώ, Γαλάνη Sports Data. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Πιστική καλημέρα, μπράβο. Έτσι, ναι. Γεια σου, Αναστάση μου, να χαίρεσαι και τη γιορτή. Ευχαριστώ πολύ. 40 μέρες, γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι, τον Εφρέμ που γιόρταζε πριν από μια εβδομάδα, δεν το λένε να χαίρεσαι τη γιορτή, τον Αναστάση. Γενικά τον Εφρέμ που είναι ένα στα 5 εκατομμύρια, το λέμε κάθε μέρα. Εγώ επειδή έχω την χρονοκαθυστέρηση, σήμερα ευχήθηκα σε Γιώργους. Κάτσε, παιδί. Καλά, είμαστε και γεωρίτικη εκπομπή εδώ πέρα, οπότε αντιλαμβάνει. Πάμε το πάλι. Το παίζουν και το παλιό. Ρε στην Μπάμπη, μ' αρέσει, ρε στην φιλέ, που δεν ξέρει κανένα ανήλο. Το τραγούδι, είσαι και μουσικό άνθρωπο. Το τραγούδι που λέει από νωρίς και εκείνησα με ένα παλιό μου φίλο για τον Χατζηκυριάκιο και για τον Άγιο Νήλο. Άγιο Νήλο, ναι. Βέβαια, υπάρχει εκκλησία εκεί πέρα. Ναι, νόμιζα ότι ακούγα λάθος. Πού είναι αυτή η εκκλησία, ο Άγιο Νήλο? Στο Χατζηκυριάκιο κοντά. Στον Πειραιά δηλαδή. Κάπου κατά εκεί. Γι' αυτό δεν το ήξερα. Μόνο για Μαρίνα και Αϊφαράψη. Μόνο για Βαρβάρα και Αγιφανούρη ξέρουμε εδώ. Τίποτα. Το πολύ Αϊφανούρη. Λοιπόν, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Αλλά βρε καπιμπάρα με γυλαίκο. Ποιο λέει? Εγώ... Κατσιφάρα. Καπιμπάρα, αυτά τα τροπτικά τα μεγάλα που είσαι να μαζώνει όταν τριχωτά το μεγαλύτερο τροπτικό του κόσμου που το πρώτο ανακόντα. Είναι μορφωμένη σημαντικά. Άμα να μιλάμε με Google. Ναι. Το ανακόντα ρε, δεν το σφίγγει το καπιμπάρα και το τρώει. Δεν το ξέρω. Και το πνίγει. Θα λοιπόν ψαχτώ. Εγώ βρε καπιμπάρα με γυλαίκο. Πήρα Μαϊμού πρωτάθλημα με 80 πόντους. Εσύ με τους 49 ούτε να πάρεις Μαϊμού βαθμολογία καλή δεν μπόρεσε. 31 πόντους έχω στο κεφάλι. 31 πόντους. 31 βαθμούς. Και πόντους άμα θέλεις. Καλά είναι, να τα αφήσω. Να τα αφήσω. Θα λες και Μαϊμού. Λες και Μαϊμού το πρωτάθλημα. Άντε, εγώ το πήρα Μαϊμού πρωτάθλημα. Εσύ ούτε καν να το διεκδικήσεις, δεν προσπάθησες. Του χρόνου όμως. Του χρόνου. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά με προετοιμασία, με Παντελίδη, με μεταγραφές. Αυτοί θα βελτιωθούν του χρόνου και εγώ θα παίζω με την ΚΑΠΑ 19. Από τώρα στο πάω, από τώρα ναι, σου το λέω, ναι, του χρόνου πάλι 20 βαθμούς διαφορά θα έχουμε. Μάλιστα. Θα τα βάλουμε αυτά. Φέτος θα κρατάω στατιστικά φέτος. 7/5/2019. Λοιπόν, του χρόνου πάλι 20 βαθμούς διαφορά θα έχουμε. Θα κάνουμε, θα καταγράψουμε εδώ να τέλει ο καθένας τι θα πει και θα το διατηρήσουμε. Μάλιστα. Κιτρινό μαύρη γατόπαρδη. Μάλιστα. Έγινε. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλό να τους. Ξυπνήσατε.
ξεμπνιμπόνευσε ο κόσμος. Τι υπονοείτε, για πέστε. Τίποτα. Δεν υπονοήσαμε τίποτα. Είπαμε ξεκάθαρα. Το λέτε θέσα. Δεν το είπα εγώ. Φίλος ακροατής είπε ότι ας πούμε μη σου δώσει, μη σου δώσει πρόσκληση για τον τελικό Κρις και πας Αναστάση και... Σε συνδυασμό, εσύ με τον Αναστάση, σε συνδυασμό φτιάχνετε ας πούμε, έτσι μια περίεργη κατάσταση. Καταρχήν δεν πρέπει να πάει ο Αναστάσης. Ναι, και εγώ το πήρα το πρωτάθλημα φέτος. Πήγε πέρυσι όμως, τον είχαμε στείλει εδώ τον αποκριτή. Και το κύπελο πέρυσι. Ναι. Α, πήγες και στο κύπελο. Ναι, ναι, είχε πάει. Ένας από τους 3.000 που ανέβασαν ένα βίντεο του Gold Vierinia Live. Mm. Το είχα μυρίσει. Δεν το θυμάμαι, δώσαμε, μπορώ, το είδα κιόλας, δεν το θυμάμαι πλώς. Είχαμε εδώ πληρέστε την κάλυψη των γεγονότων. Όχι μόνο πήγε, πήγε και μέσα στη συνέντευξη τύπου. Καλά, εντάξει, χωρίς να έχει διαπίστευση. Εγώ δεν θα πάω, αλλά σας θα πάει. Πότε τώρα? Ναι. Πώς θα πάω τώρα, εντάξει. Τώρα κανείς δεν θα πάει, αφού. Σου βρούμε πρόσκληση, φίλε. Καλά, ναι. Κάτσε να πάρω τον Ιβάν. Ναι. Σου βρούμε Κόλκας, ξέρω εγώ κάποιος, σου βρούμε. Τον Κόλκα παίζει να το... Εδώ για τα εισιτήρια παίζει να τον παίρνανε, ας πούμε, έβδομα ξαδέρφια, ας πούμε, από τη Ζουαζιλάνδη. Ξέρω, παίζει να τον έπαιρναν από τη... Από τη Ζάμπια. Συνονόματη Φιλανδή. Ο Γιώνας. Ναι, τον παίρνα τηλέφωνο, ας πούμε, όταν είχε εισιτήρια. Φαντάζομαι τώρα, ας πούμε, τι πρόκειται να γίνει. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα είναι χειρότερο, τώρα θα πάρουν όλοι χουλιγκάνοι. Όχι, ρε, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τώρα, 10 μέρες πριν τις εκλογές, όλοι οι υπουργοί θα πάρουν. Ναι. Ένθεν και ένθεν. Εντάξει. Τέσσερα, εγώ επειδή ακούω και άλλους σταθμούς. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι πρότυψη. Εντάξει, δεν πειράζει. Είπαμε ψωμάκι να φάνε όλοι. Ας μην είμαστε πρώτοι μόνο. Έχω τις ώρες μου, τις ζώνες μου. Ώρες, ναι, εντάξει. Ναι. Ακούω για ραντεβού θανάτου. Γενικά, όχι τώρα. Κοίταξε. Άμα κατέβαινα, πάω κάτω. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Όποιος ξέρει, βγαίνει και τα λέει και με ονόματα και με στοιχεία. Όχι, έτσι... δημοσιογράφοι τα είπανε. Ναι. Έτσι αυθαίρετα γενικά για να διαμορφώνουμε κλίμα και να το παίζουμε ξυπνάκιδες. Στα ραδιόφωνα και να πολλώνουμε και να απορώνουμε. Όποιος ξέρει και αν υφίσταται μια τέτοια πληροφορία, ας την καταθέσει. Αλλά ουδείς. Γιατί και πολλά μπορούμε να λέμε, ας πούμε, για να το παίζουμε. Αν ξέρει κάποιος να μιλήσει. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι. Γενικά το κλίμα μεταξύ παξίδω και αξίδω. Εντάξει, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Αυτό είναι κάτι γνωστό και δεν χρειάζεται, ας πούμε, μεγάλη ανάλυση. Δεν χρειάζεται. Και παλιά δεν ήταν και μεταξύ κανενός δεν είναι καλό. Ναι, ποτέ δεν ήταν βασικά καλά τα κλίματα μεταξύ αντιπάλων στο ποδόσφαιρο. Ούτε μεταξύ ΠΑΟΚ Ηρακλή, ούτε μεταξύ ΠΑΟΚ Άρη, ούτε Ηρακλή, ξέρω εγώ, Ολυμπιακού, οτιδήποτε. Και έχουν γίνει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, μεγάλη έτσι, ανάλυση για να το αντιληφθούμε αυτό. Και πάντα ναι, ελοχεύει ο κίνδυνος για παραστρατήματα. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα... Δεν ξέρω, το να το κάνεις κλεισμό, θέλω να είναι εύκολη λύση, έτσι. Ναι, εύκολη λύση. Είναι η μόνη λύση, μάλλον, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην παρούσα φάση. Δεν είναι απλά, δεν είναι η εύκολη λύση. Η άλλη ήταν να μην το κάνεις καθόλου. Κοίταξε, εγώ δεν φοβόταν αυτά τα πράγματα που θα γίνουν μέσα στο κήπεδο. Φοβόταν τα πράγματα που θα γίνουν εκτός του κήπεδου. Είναι ένας βραχνάς που στην παρούσα φάση και προεκλογικά και κανείς δεν θέλει να επομιστεί, ας πούμε, το βάρος μιας ευθύνης. Θα μου πεις από την άλλη πολιτεία είσαι και πρέπει να διαχειρίζεσαι τις κρίσεις και πρέπει να διαχειρίζεσαι όλες τις καταστάσεις. Τι να πω. Λοιπόν, έγινε. Οι κουμπές είναι σαν ναρκωτικό, έτσι. Τι εννοείς? Εφευγά τους έπαιζε, δεν ξέρω, βγαίνω και... Εντάξει, μωρέ, τώρα, εδώ παρέα είμαστε, τα λέμε, ωραία, τι, σιγά. Εντάξει, καμιά φορά εκνευριζόμαστε όλοι, ας πούμε, αλλά παρεούλα, είμαστε και όλοι, αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αυτό είναι το κυριότερο, όσο ακροατέ. Εντάξει, εγώ χαίρομαι που τον ακούω. Μα εννοείται, τι. Ο Φευγάτος σκίζει το διαρκείας, είναι σαν τους παοξίδες πριν από μερικά χρόνια. Δεν ξαπάτα, τούμπα. Ο Κρις δεν τα λέγε, δεν ξαπάτα, να Ο Κρις τα λέγε πέρσι όμως, εντάξει, όχι πριν μια δεκαετία. Είναι ακόμα πιο γραφικός. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, παπί. Έλα, αγόρι μου. Βγήκε σαλιάρι. Μπάμπη μου, επειδή τον Παύλο τον συμπαθώ, είναι καλό παιδί. Δε. Και τον άλλο τον δοσύλλογο που μας δίνει κάθε μέρα. σε τρελαίνει. Αλλά... Όχι, να τον ενημερώσω επειδή λέει ότι εγώ δεν έμαθα μπάλα. Και ως γνωστό ήμουνα ταλέντο. Έτσι, αλλά... Ότι... Α, τώρα θα σε δώσω είδηση. Για δώσε. Τότε λοιπόν με πήγε ο Κούλης ο Αποστολίδης, τον οποίο υπεραγαπώ, ο κύριος... Δεκάπα κεφαλαίο. Βέβαια, ναι.
Με πήγε εκεί το και που ήταν ξερό απέναντι από το γήπεδό τους. Είχαν ένα προπονητή τον Παπαδάκη τότε αυτή. Ναι. Φυσικά δεν έβαλα μαυρόσφαιρα, με δική μου φόρμα έκανα προπόνηση. Πήγες στα τσικό του ΠΑΟΚ. Στο εφηβικό. Τότε δεν είχε ραστέχνες. Ναι. Φυσικά τηλέφωνο, ο πατέρας μου συγχωρεμένος μόλις τον άκουσε και τον είπε ποιος προπονητής είπε για να πάει υπογράψω, του είχε στο τηλέφωνο. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω. Αν και με είχε φάει, κοίτα το μέλος αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση, εγώ έφυγα βολίδα. Να βγουν τα WikiLeaks. Ναι, και γιατί δεν πήγε στον Άρη, γιατί δεν πήγε στον Άρη. Γιατί στον Άρη είχε, αλλά, είχε τότε, ανεβάζανε τους γιους και αυτά και άσου. Ναι. Και βασικά γιατί δεν έγινες, τι μεσολάβησε. Μεσολάβησε γιατί δεν πάρεσε προπόνηση. Α, εντάξει, οκ. Okay. Φυσικά κατά και δύο χρόνια στη Λαμία που ήταν Β' Εθνική. Ναι. Βέβαια. Άρα... Και είχαμε αποκλείσει το 84 και την ΑΕΚ στο κύπελο. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αν είχατε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ το 84 στο κύπελο, θα το ξέραμε ήδη ότι είσαι ποδοσφαιριστής κάποτε. Εδώ ρε φίλε, έπαιζε στους ραστέχνες της ομάδας σου τότε, συγχωρεμένος είναι, οργανωτής κερκίδας στο Άρη. Είμαστε οικουμενικό σωμάτιο. Όλοι χωράνε στον ΠΑΟΚ. Αναγκάστηκα να το διώξω γιατί έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο εφηβικό. Και έβαλε γκολ ο Άρης και πήγαινε πανηγύριζε με τους Αριανούς. Με την ασφαλή φανέλα και το διώξανε. Ενώ έπαιζε μέσα. Ναι. Δεν το ξέρω. Ωραία ιστορία αυτή. Συγχωρέθηκε κι αυτός. Μάλιστα. Τώρα για το φίλο μου τον Παύλο. Έχω κανονίσει για όλους τους φίλους παοξίδες που έχουν ράδιο, μόνο για αυτούς και κάποιους άλλους. Έχω φέρει μερικά κοντέινερ μπανάνες. Θα τους δούμε εκτός την αφού μαϊμούδες πρωτάθλημα. Μαϊμούδες κι αυτοί. Θα έχουν κάτι να τρώνε. Μάλιστα. Άντε, για τώρα. Άντε, γεια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον, αγαλώς τον. Και στους δύο. Γεια σου, Αναστάση. Χαίρετε. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Θύμησέ μου πριν πεις οτιδήποτε, μιας και είπαμε για Άγιο Φανούρι το σύνθημα, εκείνο το αγαπημένο μου πολύ, το ξεχνάω. Ποιο? Για τον Άγιο Φανούρι, για τον Φίλιππο. Φίλιππος Α Εθνική και ο Άγιος Φανούριος εκεί θα δοξαστεί. Έτσι αυτό. Τέλειο. Εντάξει, πρέπει να το θυμάμαι. Όλο το ξεχνάω. Φίλιππος Α Εθνική και ο Άγιος Φανούριος εκεί θα δοξαστεί. Ναι. Δεν έχει γίνει, σε είπα, τέτοιο παιχνίδι πουθενά στον μπάσκετ. Έτσι. Ούτε Άρης ΠΑΟΚ, ούτε ένα Φίλιππος Πανελλήνιος. Τελείωσε. Διακοπεί το πρώτο στο Βόλο και πάμε στα Γιάννενα μετά να παίξουμε. Αυτά τα βλέπουν τώρα. Είχε βάλει αυτό το καλάθι ο μπαμπάς του Κουλιανίτη, του παίκτη τώρα, ο Βαγγέλης Κουλιανίτης. Μέσα στη μία ρίστα. Αυτό το καλάθι σαν τον... Το ξέρεις αυτό? Όχι. Γίνεται τζάμπολ στο δεύτερο ημιχρόνο, τότε ήταν ακόμα τα τζάμπολ που ήταν, δεν ήταν η μπάλα που παίζονταν από τα πλάγια. Ναι. Είχε τζάμπολ και στο πρώτο ημιχρόνο και στο δεύτερο. Mm-hmm. Και παίρνουμε τον τζάμπολ και ξεκινάει ο Βαγγέλης, τρέχει και βάζει καλάθι στη μία ρίστα. Σαν τον. Του Φάρου ήταν στο παιχνίδι με τον Άρη. Ποια ομάδα ήταν, ο Φάρος ήταν? Νομίζω, ναι. Ε? Ο Αμερικάνος εκείνος που πήρε το rebound και έβαλε αυτό το καλάθι και κέρδισε ο Άρης. Δεν ήταν στο Φάρο, αλλού ήταν. Ποια? Στο Φάρο ήταν. Μια ομάδα. Χολαργό, Φάρο, κάτι τέτοια τέλος πάντων. Κάπου, μια μικρή, ναι. Ε, αυτό κάτι. Μια συνοικία. Φιλιπάρα, ολέ. Έτσι. Πολύ κρύο, ρε συμπάμπη. Δικαιώνομαι, έχει κρύο. Τι μου λένε, πως κάνεις έτσι. Αφού ρωτήσω, σκέφτομαι πως ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής χειμώνα. Δεν θα λες. Και θα βγουν τίποτα αύριο μεθαύριο, θα κάνουμε δύο ήττες συνεχόμενες. Κοιτάς το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Φιλιά, τσάου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Και ήθελες ρε κάθαρμα Πασχάλη να μας στερήσεις από αυτά τα τηλεφωνήματα. Μην είπες δεν ξαναφέρνω. Έτσι. Δηλαδή ήθελες να μας στερήσεις από αυτές τις στιγμές που ζούμε, για αυτές τις στιγμές. Μας έκοψες το αίμα πριν το Πάσχα και δεν ξαναπαίρνω και δεν ξαναπαίρνω. Πάντως για ένα πράγμα κλαίω. Όχι για τα 35 χρόνια που κάναμε να πάρουμε το τάθλημα. 34. Για το ότι δεν με αξίωσε ο Θεός να δω τον Πασχάλη με ασπρόμαυρα. Να παίζει έστω και στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Ή όχι, φαντάζεσαι να βγαίνει και να λένε υπάρχει ένα ντοκουμέντο. Πώς λέγανε, ας πούμε, για τον Έντβετ, για τον Αντέμι Νικολαίδη.
Ανταλλάσσω το πρωτάθλημα το φετινό με το να δω τον Πασκάλη. Έστω σε 5 δευτερόλεπτα βιντεάκι να τρέχει με ασπρόμα βριστολή. Ανταλλάζω και τον double. Όχι, είπε με δικές του φόρμες. Τίποτα γκοφρέ εκεί πέρα, τέτοιες αυτές εκείνης εποχής. Με τα ανταλλάσσω σου λέω και τον double και τα στεράκια και τους 10 τίτλους να πούμε. Τα ανταλλάσσω, να δω 5 δευτερόλεπτα στο YouTube βιντεάκι με τον Πασκάλη να παίζει με ασπρόμαυρα. Τι νόημα έχει το πρωτάθλημα προς σας αυτές τις μεγάλες. Τίποτα καμιά σχέση, ρε. Την πρωτάθλημα και κούπα τώρα για αυτά, να δηλαδή το Πασκάλι με ασπρόμαυρα. Έτσι. Πλάκα κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό. Σαν να έχεις δει το Θεό να σε δίνει τα νούμερα του Τζόκερ είναι να πούμε. Χαιρετώ, φιλιά. Τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Θα γρήγορα να πω ότι έχω τη φωτογραφία. Θα βγει κάποια στιγμή. Τα Wikileaks, νάτε τα Wikileaks. Θα βγει κάποια στιγμή ένα ασπρόμαυρη φωτογραφία. Με ασπρόμαυρα το φίλο μου τον Πασκάλη. Αφού είναι ασπρόμαυρη φωτογραφία, εντάξει, λογικό είναι. Τότε ήταν όλα ασπρόμαυρα, λοιπόν. Και για τον Πουλιανίτη να πω ότι ναι, όντως έφυγε μετά από τζάμπολ και έβαλε στο καλάτι. Ήταν τροχονόμος, είναι ο πατέρας του παιδιού που παίζει τώρα, δεν ξέρω πού παίζει. Στον Άρη έπαιζε, μετά δεν ξέρω πού πήγε. Ναι. Είναι στον Άρη, τέλος πάντων. Και ήταν τροχονόμος και του είχαν κάνει. Κάτι δεν τον πληρώσανε κάναν και πήγε έξω από τα γραφεία εκεί και άρχισε να γράφει ολονών τα αυτοκίνητα. Είναι πραγματικότητα. Δεν το ξέρω αυτό. Κανονικά πήγε και τους έγραψε όλους. Λοιπόν, Πασκάλη, φιλάκια, τα αγαπάμε. Τσάω. Και τελευταία γραμμούλα πριν το διαλυματάκι, καλημέρα. Βέβαια, εγώ θα είμαι τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Λοιπόν. Να ενημερώσω τον Φίλιππο. Ναι. Η τελευταία γραμμή πέφτει έχω... κατηγορία. Oh. Βρε κάνε μας τη χάρη βρε βατραχομούρη. Να ενημερώσω και τον Φίλιππο που έλεγε ότι έχω παίξει και στο Φίλιππο Αγίου Φανουρίου, όχι μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Άμα είναι χρόνια Αγίου Φανουριώτης, ξέρει, ήμουν για το Μάκη το Μαυδελίδη προπονητή, Ρασούλη, Σέντερ Φόρτς, Αναξίδη, Γογή. Ρασούλη, ωραία. Ναι, το Μινάτο Ρασούλη. Τον Μπίλτο, δεν θυμάμαι το πείθε, το οποίο τώρα είναι μάνατζερ μεγάλων παιχτών. Ας γίνει ένα, και την εποχή που ήμασταν εκεί, λίγο από την εκκλησία που τα τέλειω. Τι χρώματα έχει ο Φίλιππος? Δεν θυμάμαι ρε τι τώρα. Σχήμα έχει μπαλά. Άσε μας ρε. Και πρόεδρο είχα τον Φραντζέσκο. Ποιο Φραντζέσκο? Το Φραντζέσκο που είπαν, ρε. Όχι ρε το ποδοσφαιριστή ρε Κούφο. Και εγώ λέω τι να μου. Το αργανάκι αυτό το άρρωστο. Και τερματοφύλακα τον αδερφό του, του Φραντζέσκου. Μάλιστα. Τι να με πείτε τώρα, ρε. Έτσι. Άντε για τώρα. Τσαου. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Ξεπεράσαμε ο λίγον τι κατά 5 λεπτά την προκαθορισμένη ώρα. 2,9 πριν από το τέλος. Οι Houston επικρατούν με 111-108 τον Warriors και έχουν βολές. Νομίζω ότι την πρώτη την έχασε. Έχασε τρίποντο ο Durant για να ισοφαρίσει το match. 112-108 και... οι Rockets ισοφαρίζουν σε 2-2. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε δυναμικότατοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή. Στο Λίπερο 107,4. Παρέα με τον Αναστάση, αλλά έχουμε και προστίκη μεγάλη, όπως προανήγγειλε την παρουσία του ο φίλος μας, ο ένας και μοναδικός, ο Πάφη, ο οποίος ήρθε στο στούντιο, θα σας το περιγράψω, ξυρισμένος. Έχει έρθει στην Πένα με μπλουζάκι Αγιώρος. Έχει σύνδεσμο. Τι μπλουζάκι φοράς? Ήρθε με τεράστιο. Αγιορίτικο. Αγιορίτικο. Έχει έρθει κανονικά με ένα κυτρινόμαυρο μπλουζάκι Αγιώρος. Από πίσω έχει τον χάρτη. Ναι. Και τι λέει πάνω το μπλουζάκι? Αγιώρος. Σκέτο. Χουλς. Το λέει και στα αγγλικά. Το λέει και στα αγγλικά. Άγιο όρο. Ή Mountain Anthos. No problem. No problem, μάλιστα, αυτό ακριβώς. Να αφιερώσουμε και τα παιδιά και την Κατερίνα. Να τα αφιερώσουμε όλα τα παιδιά. Θα κάνω τραγουδάκι. Γιατί ξυρίστηκες? Είναι πιο καλύτερα έτσι. Δεν το μετανιώνεις. Και κουρεύτηκα. Και κουρεύτηκε, όντως. Γεια σου, λέει, σε νιέπενιέ. Κανονικότατα. Τα πιάσαμε τα φραγκ. Πού πήγες και κουρεύτηκες? Στην Πακιστανό. Μάλιστα, πόσο? 3 ευρώ το ξύρισμα, 5 ευρώ το κούρεμα. Μα... Καταδιάστηκες. Ξέρεις πόσα μουσια έχει, έχει ρε, τζάμπα ρε, τζάμπα πράγμα να πούμε κανονικότατα. Και με κουρέψανε σωστά. Το κυριότερο, γιατί αυτό έχει σημασία, να σε κάνουν στυλάκι. Θέμα του γαλάτου. Εγώ τώρα εντάξει θέλω να σταθώ στο ότι μπαίνει ο Παφούλιας μέσα, βάζει 4 ε και βλέπω τώρα μια λειτουργία. Όντως κατευθείαν 4 ε είναι και πάλι. Ποιος είναι αυτός? Ε,
Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αθάνατος ο Θεός. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Ο Τυροπτάς είναι. Το κατάλαβες από τη φωνή. Έλα, έλα, μια σπανακόπιτα και μια λουκανικόπιτα παρακαλώ. Λουκανικόπιτα, ναι, ό,τι θες αγόρι μου. Μιλάς αθηναϊκά. Κοινώνησες, όχι, όχι, no, no. Γιατί δεν μπορούσα να νηστέψω γι' αυτό. Δεν μπορούσα. Πέσε χρόνια πολλά στον Αναστάση που γιόρταζε. Α, χρόνια πολλά Αναστάση να κεράσει και πλάξε το. Ήρθα αποφασισμένος. Δεν θα λες, είσαι άνθρωπος του Θεού. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Όταν βγαίνουν στις γραμμές, δεν θα λες. Έχει δίκιο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι, μπράβο. Και να κερνάει, να κερνάνε όλοι. Να δίνουν φιλανθρωπίες. Ναι, πού είναι η τυρόπτα μου. Να το. Θα στη στείλω εγώ με κούριερ. Θα στείλουμε το Φωτιάδη να κάνει κούρε. Το Παλαβό θα στείλουμε να κάνει κούρε. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, θα σε κεράσει ο Φούρνερ στην άλλη εβδομάδα. Σώθηκε τώρα. Άρα έχουμε και αποτέλεσμα. Η Κατερίνα πού είναι? Κάτσε, δηλαδή πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το κύπελο? Μπορεί να το πάρει, δεν το ξέρω. Ναι. Με ποια ομάδα παίζει? Με την ΑΕΚ. Βλέπω η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα. Πρέπει να βάλει τα δυνατά της και ο ΠΑΟΚ να το πάρει. Μάλιστα, μεσοβέζικα, μάλλον θα τον έχουν υποσχεθεί. Μάλλον και τον έχουν υποσχεθεί και από τις δύο πλευρές. Ο Μπελισανίδης. Δεν μου λες, Μπάμπη. Ναι. Η μπλούζα έχει που παίχει πίσω το χάρτη του Αγίου Όρους είναι πώς πηγαίνεις με ο ΠΑΟΚ που κάνει τα ευρωπαϊκά ταξίδια. Ναι. Και δείχνες με τα σηματάκια. Έτσι και οι μπάντες. Και ένα συγκρότημα όταν κάνει περιοδία, ας πούμε. Ναι, έχει ένα χάρτη της Ευρώπης Φερρυππίν και έχει Λονδίνο, Βερολίνο. Έχει τη φάντα του Παφούλια σε κάθε μονή που έχει πατήσει. Μονή Γρηγορίου, μονή. Να πιερώσουμε μετά ένα τραγουδάκι. Θα βάλουμε και τραγουδάκι, εντάξει. Θα βάλουμε και τραγουδάκι. Όλοι θέλω ένα να ακούς. Έτσι ένα lounge, ένα καλό τίποτα έτσι. Πέθαμε ένα τζίδικο. Ναι, εννοείται. Έτσι πρωινό. Κανα ρεμπέτικο εκεί για αδικία. Καζατζίδι να βάλουμε. Πολύ ωραίο. Καζατζίδι. Καζατζίδι, Καζατζίδι είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ο Καζατζίδι. Έγινε. Άντε, αγόρι μου, πάρε την ομάδα πάνω σου γιατί η πρώτη ώρα ήταν. Ζήτω ΠΑΟΚ! Τσαο, τσαο. Πέφτουν οι προσφορές. Έτσι. Άμα θες μετά, μην κερνάς. Είδες τι σου λέει εδώ να πούμε. Πού είναι η φίλη μας η Κατερίνα? Θα πάρει, βρε. Πήρε δύο φορές. Τι να κάνουμε. Να πάρει και τρίτη. Θα πάρει και τρίτη, μάλιστα. Πού είμαι τώρα εγώ. Γιατί μπορεί να βγούμε για να την κεράσουμε ένα καφέ. Α, αυτή θα την κεράσει. Εμάς τίποτα δηλαδή. Εσένα, εσύ μόνο να κεράσει τη ρόπτα και τη σπαρά. Δύο δεν σου πήρα. Δύο συντρόπτε δεν κέρασα. Ναι. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που με ψηρίζει. Ο Παφούλιας. Κανένας άλλος δεν τα έχει καταφέρει. Ποιο δυο τις τυρόπιτες να πούμε. Δύο γιατί θέλεις, μία για σένα, μία για την Κατερίνα. Να την έχει καμπάτσα. Η Κατερίνα δεν τρώει, κάνει δίαιτα. Εγώ την τρώω. Εδώ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στο Facebook μας βρίσκεται. Και συνδιαλέγεστε μαζί. Τι είπε καμιά. Διαβάζει το πρόγραμμα του ΟΤΕ που έχει βάλει κάτω το 4Ε. Και λέει Φενερμπάτσε. Τσατσάρα, τι λέει τσατσάρα? Τσατσάρα, ναι, ποιο διάβολο. Τσατσάρα, ναι, ποιο διάβολο. Εδώ, τσατσιά. Σε σεκά, τσατσιά. Έκαμε την τρέλα μου. Ρε, κακό χρόνο να έχεις. Χριστός, ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Βγαίνουν δεύτερη ώρα τα ταλέντα. Τα χαρτιά. Έτσι, τα βαριά χαρτιά. Η πρώτη είναι down. Down, έτσι. Πώς είναι down. Αθλητικά, όχι ο τελικός, όχι ο κόσμος, όχι το ένα. Τι σου έχω πει, ρε. Εάν δεν βγαίνω εγώ, εάν δεν βγαίνει το αγόρι μου ο Δημητράκης ο Φούρναρης, είναι και τα τάρταρα, καταλαβαίνεις. Τελείωσε. Πες στον Μπάφη να μιλάει πιο κόσμια. Πιο κόσμο. Να μιλάει. Ναι. Να μιλάει πιο ωραία. Καταρχήν έφερε τίποτε. Τίποτα. Με άδεια χέρια ήρθε. Ήρθε, έκανε καφέ. Αφού δεν το έκανα εγώ καφέ. Τι περιμένει να δει από εμάς? Από εμάς περιμένει. Από εσάς, από εσάς. Ναι. Ρε, έλα εδώ να σε μιλήσω σε ένα. Έλα εδώ. Μιλήστε. Έλα εδώ. Τι λέει, ξέρεις με ποιο μιλάς τώρα. Εμένα λες τώρα, ποιο λέει τώρα. Είναι τρεις. Εσένα, κύριε Παπούλια. Ναι, κύριε Πάφη. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, από το Άγιο Όρος. Ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Όχι. Μιλάς. Όχι. Τι δεν ξέρεις δηλαδή. Δηλαδή, συναντηθήκαμε και κομπές, κάναμε μαζί, ναι, και με άνοιξα και την πόρτα και με λες ποιος είστε, κύριε, και σε λέω είμαι ο security του Λίμπερο. Α, ο ψηλός, ο αυτός που μιλάει. Α, μέχρι να πάρει, ναι. Τι μαλλιοτάγαρο είσαι, ρε. Λοιπόν. Τι μαλλιοτάγαρο. Ταιριάζουμε μαζί. Καλά. Τώρα πες καπά, ρε.
Λοιπόν, φίλε μου, Πάφη, αυτόν τον άνθρωπο ακούσε αυτή την τηλεφωνική γραμμή την Κυριακή. Πού θα βρίσκεσαι την Κυριακή, Πάφη μου? Ξέρω. Δεν ξέρεις. Θα βρίσκεσαι σε ένα μέρος που θα έχει τηλεόραση, θα βάλεις το κανάλι Ε, 4,5 ώρα και θα τον δεις στην τηλεόραση. Όχι το 4Ε, το σκέτο Ε. Μην το μπερδέψεις, δε. Το Open. Το πάλι. Α, ήταν παλιά Open. Μετά άλλαξε. Το κάνανε Open. Όχι το Open. Το Ε έφυγε από το Open. Το Ε έφυγε. Το ποιο κανάλι είναι? Έλα, μπουντέ, και εγώ τώρα μπερδεύτηκα να σου πει. Αναστάση μου. Ναι. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Δεν βγαίνω. Εγώ δεν βγαίνω τώρα γιατί. Ακούω την επικοπή και τώρα γύρισα γιατί έκανα. Πού ήσουν, τέτοια ώρα. Πώς, αφού κοιτούσα τον παππού τώρα, μάλιστα. Ωραία. Τι κάνουμε, για κοιτούσαμε. Καλά, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Κάνουμε αναδίκτυο μαρμίτα φούρνου. Μαρμίτα φούρνου. Τι να πω. Μαρμίτα φούρνου. Παίρνεις εσύ, παίρνω εγώ και είμαστε 5-6 άτομα μέσω Messenger και μιλάμε. Το καταλαβες? Ναι. Τσάτ, ομαδικό τσάτ δηλαδή. Πώς είναι ρε παιδί που πηγαίνω στη μαρμίτα εγώ και βγαίνω και μιλάνε. Έτσι κάνουμε μέσω μαρμίτα φούρνου. Ναι, μέχρι να ξυπνήσεις. Πού να ξυπνήσεις, πού να πάρω χαμπάρ. Πώς λέμε μακαρόνια φούρνου δηλαδή, μαρμίτα φούρνου. Μαρμίτα φούρνου. Το έχουμε κάνει εδώ και 2-3 μέρες, το ανακοινώνω εδώ. Ανακοίνωσε το εδώ. Βγαίνει άλλα 2 παόκια και θέλω να πω την Κλεωμένη. Ρε Κλεωμένη, εσείς πάτε με μένα, ίδια ηλικία, μη βγαίνεις. Μη βγαίνεις και έχει τέτοιο. Γιατί? Δεν θα λες για τους ακροατές μας, μη βγαίνεις. Όχι, σε παρακαλώ. Ενώ, μη βγαίνει έτσι και κλαίγεται και κάνει, ξέρω εγώ. Αυτό λέω. Αυτό. Και βγαίνει και ο Φευγάτος. Ναι. Φευγάτε. Ρε Φευγάτε. Μαζέψω ρε Φευγάτε. Φευγάτε. Τους δίκασες όλους. Πρώτα να κάτω, μόνο τους Αριανούς όμως, για τους Παοξίδες δεν λες. Γιατί αυτή είναι, ρε παιδί μου. Τι αυτή είναι? Αυτοί οι Παοξίδες που πήραν, δηλαδή λέει μαϊμού πολτάθλημα. Δηλαδή άμα βγαίναν αυτοί, τι θα λέγανε οι Παοξίδες? Μάλιστα, μάλιστα. Μας πεις τώρα και εσύ να μας μιλήσεις για αθλητικά, εάν είναι δυνατόν. Όχι, γιατί τον ακούω, ερχόμουν να καθοδώ, ερχόμαστε, μέσα στο τηλεφόρο και σ' άκουγα. Τι νομίζεις, δεν σ' ακούω. Έτσι, εγώ ακούω και ακούω ο καθένας που μιλάει. Έτσι. Δηλαδή, είναι άδικο. Είναι άδικο. Άδικο είναι. 48-49 χρόνια. Έχει να πάρει ποτέ κύπελο, αυτό το κύπελο. Αυτό. Το κύπελο πάει με εμένα, την ίδια ηλικία. Την ίδια ηλικία. Έτσι. Το 70 είσαι. Ναι. Μάλιστα, να το. Το κύπελο δεν πάει με εμένα, την αλήθεια λέω. Την αλήθεια, το μαχαίρι στο κόκαλο. Αλλά ξέρω που κάθεται και ξέρω και ποιο καφενείο πάει και την αράζει. Μάλιστα. Και πίνει καφέδες. Και από εκεί παίρνει τηλέφωνο, από εκεί πάει και παίρνει τηλέφωνο. Μάλιστα. Ο Φευγάτος. Τέτοια ώρα στο καφενείο, ρε Πάσκα. Έχει δίκιο ο Παύλος Ιωγέννη. Έχει δίκιο ο Παύλος που λέει, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τι έκανα τέτοιο. Έγινε. Λοιπόν, Πάφη, σε φιλούμε. Ναι, να φέρνεις και τίποτε εκεί πέρα. Να φέρνεις και τίποτε. Μην έχεις τσάπα. Να φέρνεις. Δεν μπορώ τώρα, δεν έχω μία. Όχι, δεν έχει έτσι. Όχι, δεν θα λες, θα σε κεράσω το τέτοιο να, τον Πάφη. Και μετά λες, α, Πάπη, θα με κεράσεις εσύ. Και μετά αυτοί μας είπανε. Λοιπόν. Είσαι ένα παγόβουνο, ξέρω, και το χωριό του Πάρε είσαι. Όχι έτσι, να δώσεις. Το ξέρεις το χωριό του Πάρε. Ναι. Χωριό του Πάρε. Α, μπράβο. Πάρε, δώσε. Καλημέρα. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μα παλάβος αυτός. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Αυτό είναι ο λογικός που μιλάει. Δύο λογικούς. Έτσι, πήρες. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν credit ή... Ναι, αλλά τέλος πάντων, θα σου στείλω μήνυμα, δεν πω το πως στον αέρα τώρα. Τι λέει? Καλά είμαστε, εσύ? Δέχτηκα επίθεση χθες από τις συντελεστές του Λίμπερο. Τι επίθεση? Γιατί έκανα spoiler. Α, για πού βγήκες? Δεν βγήκα, στο Facebook τώρα. Ποιος έκραξε? Ο κύριος Σπάκου 24. Γιατί βλέπει και αυτός Game of Thrones? Ναι, αλλά δεν τα βλέπει όταν πρέπει και τα βλέπει μετά από γράφω σχόλια. Σε ποια σεζόν είναι? Α, δεν ξέρω σε ποια σεζόν είναι. Μάλλον τελευταία. Μάλιστα.
τέλος πάντων. Ναι, έτσι. Και πήραμε να καταγγείλουμε εδώ γιατί δεχόμαστε επίθεση για τα spoiler της εκπομπής. Κάνει κρύο. Κάνει κρύο, ναι. Εγώ σου είπα θα βάλω τον Buffy, πρέπει να βάλω τον Buffy να δει Game of Thrones και να μας το μεταδίδει. Ποια κρέμα, Φρόου. Όχι, όχι, δεν βλέπω κρέμες. Άντε. Βάλε κανένα τραγούδι να τους αφιερώσουμε. Να την κλείσει την εκπομπή. Έχει κανένα νόημα πλέον. Εντάξει, βγάζει νόημα όμως. Έτσι. Γιατί έχει γίνει επίπεδη σαν κρέμα η εκπομπή, έτσι, νιανιά. Η σειρά. Ρεάλ Μαδρίτη τι λέει εδώ. Αχ, τι να. Τι λέει άλλο, ρε παιδιά. Καλά είμαστε. Συζητήσαμε πρώτη ώρα σοβαρά για αθλητικά, αλλά τώρα ήρθαμε έτσι εδώ να αποκατασταθεί. Για αθλητικά χάσαμε χθες το βόλεϊ. Να, τόσο ένας άνθρωπος βολεϊκός, αλλά κανείς δεν τα λέει, ναι. Και εύκολα, με... Κατεβασμένα τα χέρια. Κατεβασμένα τα χέρια, εντάξει. Με κατεβασμένα τα χέρια, παιδιά. Αφού ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα τώρα τα τελευταία χρόνια, τι να κάνουμε. Δεν έχει καλύτερη ομάδα τώρα, εντάξει. Πώς δεν είναι. Κατέβασε τα παντελόνια σας, νίκησε ο Ολυμπιακός. Αν μπει τώρα ο επαγγελματίας αθλητής είναι πιο χοντός από εμάς. Ποιος ο Αλεξίεφ. Α, ο Αλεξίεφ είναι Μερακλής, φαίνεται. Ναι, είναι Μερακλής, αλλά όταν τα κάρφωνε εκεί πέρα, καλά ήτανε. Και ο Γκάνεφ για τους ελάτριδοι του αθλήματος, γιατί εμείς παρακολουθούμε βόλεϊ από μικρά παιδιά ή το λίγο τσουμποτός. Το θυμάσαι τον Γκάνεφ. Όχι, δεν το θυμάμαι. Ήταν ο παίκτης, ήταν ο ακραίος της ομάδας του Άριου το 1997, το πήρε το πρωτάθλημα του βόλεϊ. Ο Βούλγαρος ο Γκάνεφ. Δεν το θυμήθηκες τώρα αυτό που είπε. Εντάξει, εμείς βλέπουμε βόλεϊ, σου λέω τώρα. Σοφία Αγγελάκη έως. Λέα Μίτσι. Τι να λέμε τώρα. Αποκαλύπτεις την ηλικία σου έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί κάποιοι μας έχουν πει ότι είμαστε να πούμε εδώ ουρανοκατέβατοι. Τα βόλεϊ τα παίζουμε στα δάχτυλα. Πού αλλού θα το παίζει το βόλεϊ έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν παίζει στο βόλεϊ, δεν παίζει ρόλο τόσο η σηματοδομή. Ενώ είδαμε τον Ουακουντούντου, πώς λέγεται αυτός, δεν μπορώ να τον πω. Τον... Ο Μαγκουβουιτία. Μαγκουανταντού. Ναι, είδαμε ας πούμε. Ο Γκάρετ, Γκάρετ θα το λες. Γκάρετ, να τελειώνουμε. Τζόνσον, ξέρεις, είδαμε που ήταν στυλάκι. Εντάξει, έτυχε το, τι να κάνουν. Ναι, πάντως ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αυτό αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια. Έχει προπονητή, ρε φίλε. Έχει προπονητή. Ο ΠΑΟΚ έδιωξε πάλι, πήρε άλλο. Εντάξει, ωραία, αυτό είναι ΠΑΟΚ. Λαϊκά δικαστήρια για το βόλεϊ. Δεν πάει να κάνουμε κάτι άλλο. Τι άλλο να πούμε. Σωστό και αυτό. Εντάξει, αφού πήρε το κύπελο όμως θα είναι πάλι καλά. Και φέτος. Κάτι πάλι, είναι πετυχημένη σχετικά. Φυσικά είναι και πετυχημένη. Εντάξει, εννοείται. Τώρα, τι είπατε κάτι για τον τελικό. Λίγο συζητήσαμε έτσι για τον κόσμο αυτό, για τα μέτρα τάξη, για το ένα, για το άλλο. Για μέτρα τάξη, δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική πιο απ' όλα. Το να γίνει στο ΆΚΑ χωρίς κόσμο. Αφού έτσι γράφει. Δεν έχει λογική τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ναι, γράφει προκήρυξη ο ΆΚΑ. Έτσι. Ναι. Και καλά τώρα είπαν δεν μπορεί να πάει σε άλλο γήπεδο. Ναι. Γιατί βάλω το ΒΑΡ. Ναι. Σωστό και αυτό. Ενώ η προκήρυξη ας πούμε δεν λέει με κόσμο ή χωρίς. Δεν είναι σαφέστατη η τέτοια. Ενώ σου λέει. Υποτίθεται εσύ ότι λένε ο ΆΚΑ γιατί είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Ναι. Τι να πεις. Μάλιστα. Τι να πεις. Εντάξει. Δεν μια καλύτερα γιατί θα γίνει ένα επεισόδιο, θα τρώγω στην πορεία του χρόνου. Α, είδες και εσύ πηγαίνεις με αυτό το δόγμα, ας πούμε, αυτό που λένε, ας πούμε, ότι καλύτερο να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου. Δεν το λέω καλύτερα, ρε φίλε, αλλά αφού δεν μπορώ να τους κάνω κουμάντο. Τρίβουν τα χέρια τους, αν μπεις οι καφετέρες, δεν χρειάζονταν αυτό. Ούτως ή άλλως θα ήταν full το Σαββατοκύριακο. Θα πάτε εκεί που πηγαίνετε με τη βουγιούκα που τρώγατε στους Ναι, θα είναι και βουγιούκα και Αποστόλης. Αλλά δεν θα έρθουνε, δεν θα έρθουνε να δουν το μάτς. Σνομπάζ, ναι. Είπαν ότι δεν θα παρακολουθήσουν τίποτα από τον τελικό. Πέρυσι η εμπειρία τους ήταν έτσι λίγο. Ναι. Εδώ βλέπαμε τον καιρό, μη βρέξει, ας πούμε, γιατί μπορούμε να καθίσουμε έξω. Κανονικά καθόμαστε να δούμε μπάλα στα καφενεία και κοιτάμε τον καιρό, αν είναι δυνατόν. Αυτό Μάιος είναι οργάνωση, ρε φίλε. Αυτό είναι οργάνωση. Μπράβο. Εντάξει. Άμα, τι, ψήνεσαι να έρθεις, έλα. Θα σε στείλω, θα σε στείλω. Έχω το πόδι, ρε φίλε, και είμαι δύσκολο σήμερα να κινήσει. Αρίδα, έλα μου, ρε τώρα, σιγά. Εδώ έρχομαι εγώ με το πόδι και κάνα εκπομπέ. Ο Βιερίνια μπήκε στο 90. Ναι, ο Βιερίνια μπήκε και έπαιξε μπάλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, το σκεφτώ, παιδιά. Έγινε φιλιά, τσάω. Τώρα που λες Βιερίνια, είδα και όλες και μια φωτογραφία, τον επισκέφθηκε ο Πέπε στο νοσοκομείο. Λες να έρθει κανένα πάω, ο Πέπε. Πώς πήγε να δει. Σε φάση για να δω λίγο το τραύμα, έχω προξενήσει ένα μεγαλύτερο. Δεν θα ήταν ωραίος για ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Τι λέτε τώρα. Γιατί, για κράξιμο, όχι για να. Πέπε, Πέπε είναι όνομα για παίχτη. Έτσι, κανονικά, με το καλημέρα να πούμε. Κουπέπε. Καλημέρα στη γραμμούλα. 7.30. Ναι, καλημέρα. Έχουμε εδώ τον.
αδερφό μου Αγκουκουτία. Πού το είπε, ο πρώτος που το λέει. Μπράβο, ρε. Το διάβασες. Είναι κριτής στο MasterChef με το παρατσούκλι Κορδιζάς. Έχει, ναι, έχει ένα ετούτο, έχει ένα ετούτο. Είναι ίδιος, είναι ίδιος. Πάθη, πες ένα εύθυμο τραγούδι. Πες το λίγα λουλούδια, στείλε μου, αν θέλεις φίλε μου, πες κάτι. Παραγγελία, θα φύγουμε έτσι για διάλειμμα, θα διαλέξει. Ένα εύθυμο, ναι, ναι. Ένα εύθυμο. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς το να. Τα σέβη μου στον Πάθη. Άρχισε πιο τακτικά και να σε ακούμε, Πάθη. Μην τους ακούς όλους αυτούς. Ναι, γιατί η ρόπτα δεν κερνάει, λέει. Γιατί η ρόπτα, ναι. Κάτσε ψηλά το φρόνημα, μην τους ακούς. Έτσι να έρχεσαι πιο τακτικά, να σε ακούμε λίγο και ζωντανά από τα μικρόφωνα της εκπομπής. Γιάννης Παλιοκερίσιος, Πανθρακικός και όλα μαζί εδώ, την αγάπη μου στον Πάφη. Μπαμπή. Ναι, παρακαλώ. Ένα σχολιάκι, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, ότι βεβαίως. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ήταν δύο ομάδες για το επίπεδο του ελληνικού τα τελευταία χρόνια. Δύο ομάδες άθλιες, έτσι. Ναι. Από τις οποίες κέρδισαν οι άνθρωποι που είχαν τη μεγαλύτερη εμπειρία και την μεγαλύτερη διάθεση την κατάλληλη ώρα. Το βόλεϊ που παίξαν και οι δύο ομάδες φέτος ήταν άθλιο, έτσι. Και πολύ καλά ανέφερες εκείνες τις γυναίκες που ανέβασαν το ελληνικό βόλεϊ. Θα προσθέσω Καραγκούνη, έτσι. Βέβαια. Θα προσθέσω Φανή Ζέτου, πιο παλιά αδερφές Ζέτου, μάλλον στον Άρη. Και βέβαια για τους παλιότερους δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε καν στην Αλεξία. Έτσι, εγώ ΠΑΟΚτσής είμαι, ξέρεις, πάντα το κακό του Άρη θέλω. Αλλά μόνο για να γελάμε, έτσι. Όχι, δηλαδή, ναι. Εννοώ ρε παιδί μου στην σωματοδομή, ας πούμε. Ναι, εκείνος ήταν ένα καδρόν, ένας γίγαντας παγκοσμίας εμπειρίας. Βέβαια, World League τότε η Βουλγαρία διέπρεπε στο World League για τους παλιότερους που θυμούνται, που παίζαμε και εμείς πρώτη κατηγορία. Και φαντάσου ότι εκείνος ο παίχτης τότε θεωρούνταν καλύτερος από τον Μπλάμεν Κωνσταντίνος, ναι. Ο οποίος, αν ψάξουμε να βρούμε τους τρεις καλύτερους παίχτες που πέρασαν από την Ελλάδα, ένας θα είναι και ο Κωνσταντίνος. Έτσι. Εκείνος ο παίχτης ήταν καλύτερος του Κωνσταντίνος, παιδιά, ο Γκάνεφ. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά, σας χαιρετώ και βέβαια θα πρέπει να βγαίνω καθημερινά, διότι η ώρα πάει 7:32 ήδη και δεν κάνουμε διάλειμμα. Έτσι, και έχω άλλες δύο γραμμούλες. Έγινε. Γρήγορα στη γραμμούλα για να διαλυματιστούμε. Καλημέρα. Έλα, Μπάμπη μου, πολύ γρήγορα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γιατί και εγώ τώρα στα γρήγορα πετάχτηκα. Ο Μπάφη τελικά είναι ο μόνος επαγγελματίας συνεργάτης, να το ξέρεις αυτό. Μάλιστα, γιατί το έδειξε καθαρά. Ζητάει την τυρόπιτά του, του καφέ του. Είναι επαγγελματίας τελικά. Σωστά. Και πρέπει να τον σέβεις. Έχει απαιτήσεις, και... δεν είναι. Ορίστε. Έχει απαιτήσεις. Γιατί είναι το βαρύ χαρτί της εκπομπής. Μα εντάξει, τιμάει την εκπομπή, αλλά σου λέει είμαι επαγγελματίας. Τι θέλει να κάνει, δηλαδή, ο άνθρωπος. Και ένα άλλο. Είμαι σίγουρος μετά το Άγιο Όρος. Σε πάω ΚΑΕΚ τελικό. Είμαι σίγουρος ότι ο Πάφ έχει δύο προσκλήσεις. Αν θέλει, ας το μαρτυρήσει. Έχεις προσκλήσεις. Έχει με... Μέσω Άγιο Όρος, το λέω εγώ να το ξέρεις. Έχεις προσκλήσεις για το ΆΚΑ, για την Αθήνα, εδώ με ρωτάει ο φίλος ακροάτης. Για το Άγιο Όρος. Όχι για το Άγιο Όρος προσκλήσεις, για τον τελικό του Σαββάτου. Πού να το... Άσε τώρα, αφού έχεις όλα τα κονέ. Να απαντήσει την άλλη ώρα, γιατί άλλο μισά ώρα περιμένουμε. Έγινε φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην μαύρη πλούζα τώρα. Παράταση το διάλειμμα. Ναι. Το χτύπημα της σφύρας στο καρφί ανοίγει στην παλάμη μου πληγή. Κάθε φορά που ήμασταν μαζί με φλόμονες, στα όχι και στα μη. Με πέθανες στα ίσως και τα θα, μαζί σου ανεβαίνω Γολγοθά. Ψάχνω στην πόλη να σε βρω, ελάφρυνέ μου λίγο το σταυρό. Δώσ' μου μια νύχτα με απόλαυση και ας καώ αιώνια στην κόλαση. Είμαι σε άθλια κατάσταση, δεν περιμένω δίπλα σου ανάσταση. Για να μου φύγει αυτό το κόλλημα, έλα να πάμε στα Ιεροσόλυμα. Γύρω μας τουρίστες Γερμανοί και εμείς μαζεύουμε λουλούδια στον κήπο στην Γεστιμάνη. Οδήγησέ με στην αιωνιότητα. Θα κεράσω και στον Πάφη μια τυρόπιτα. Ωραία. Ωραία λέει. Ωραία λέει. Δεν σου κατέληξε. Για σένα γράφουνε ρε. Γιάλιμα. Γιάλιμα, δώσε τραγουδάκι να αποχαιρετήσεις και το λαό σου. Το τραπέζι που τα πίνω λείπει το Καζατζίδι. Ποιο Καζατζίδις λείπει από το τραπέζι. Το πετύρι σου. Το τραπέζι που τα πίνω ο Καζατζίδι το τραγουδάει. Βάλε αυτό. Θες να απευθύνεις κάποιο μήνυμα στο λαό σου? Όχι, ευχαριστούμε, δεν μας πήρε η Κατερίνα. Δεν μας πήρε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά να βγούμε για καφέ. Να βγούμε για καφέ, βεβαίως, βεβαίως. Φιλιά, Πάφη, αν βρεις προσκλήσεις, αν βρεις προσκλήσεις για τον τελικό και έχεις εκεί τα κονέ, να μας τις φέρεις εδώ να τις κληρώσουμε. Ναι. Ρώτα ρε παιδί μου στο τέτοιο. Τι να ρωτήσω.
Στο εκεί που πηγαίνει, στις μονές αυτά μήπως έχουν. Γιατί και πάω και ΑΕΚ, δικέφαλα αετή και εσύ δικέφαλα αετό φορά στο στήθος. Έχει, πάω και ΑΕΚ στο... Διαπαουτζίδες υπάρχουν πάρα πολλά. Στο Αγιορός. Έρχονται προσκυνητές, παγούτε. Α, έρχονται προσκυνητές, μέσα η... Έλα! Εντάξει, άλλη φορά θα μας πεις, ας πούμε, για τη σύνδεση. Άντε, σταματήστε. Άντε, σταματήστε. Πες, μωρέ. Τι είναι αυτό, μήπως είναι καμία διασκευή. Ωπα. Ωπα. Ωραίο τραγούδι, τι απλά ωραίο, ύμνος ρε εσύ. Είναι δυνατόν, Άκης Πάνου ρε. Στο τραπέζι που τα πίνω νύχτη το ποτήρι σου. Το τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Καλδάρα συνάκης πάνω είπα, συγγνώμη. Τα γλυκά σου μάτια που τα χείλη σου. Έτσι πρωί lounge κομμάτια. Γλυκά σου λόγια. Δεν τα ξέρεις ρε. Τουλάχιστον το εδώ τη γέφυρα. Το έχεις το διαδείχτο. Ναι. Μη βλέπεις ζάπινγκ ρε τραγούδα. Κάνεις ζάπινγκ ρε τραγούδα. Για ποιο το έβαλα το κομμάτι. Στην καβέρνα. Αχ, το πέλεψα. Δεν πειράζει, από μένα είναι ναι. Τι, δεν έχει άλλο, φεύγουμε. Διάλειμμα. Άντε, διάλειμμα τώρα. Τσάου, τσάου. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο καταιγιστικό λόγο. Επειδή καλημερίζουμε τους έσχατους που έχουν χάσει τα πάντα. Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Λέει, εκπομπάρες είναι οι δύο. Η χθεσινή και η σημερινή. Γιατί έχουν σκάσει όλα τα βαριά χαριά του λόγω επειδή στο στούντιο έχουν παρελάσει. Οπότε ανεβάζουν και το επίπεδο αυτής εδώ της εκπομπής. Επικοινωνούμε στο 231-0287-38 FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα Facebook και εκεί συνδιαλεγόμαστε. 100 λέει υποψήφοι δήμαρχοι σε Α και Β Θεσσαλονίκης. Γενικότερα ρε παιδί μου, εδώ στον Πάλε Ποτέ νομό Θεσσαλονίκη έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Έχουμε τους περισσότερους υποψηφίους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Είναι, έσπασε τα ρεκόρ 22, ήταν στην αρχή 27, αλλά σιγά σιγά παίξαν εκεί κάτι επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού, οι φάκελοι, το ένα το άλλο, υπήρξαν και συγχωνεύσεις. Δεν βγήκαν Ευρώπη. Ναι, και συγχωνεύσεις και το ένα και το άλλο. Και χτες οριστικοποιήθηκαν οι συνδυασμοί. Είμαστε στους 22 αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα πρωτεία 100 στο σύνολο. Δηλαδή, πόσο είμαστε, ρε παιδί μου, σαν ομός. Ένα μισό εκατομμύριο. Δηλαδή αυτό που έγραψε κιόλας, ότι αναλογούν περισσότεροι υποψήφοι ένα τετραγωνικό σε κάθε κάτοικο της πόλης παρά πράσινο για την Θεσσαλονίκη. Και βλέπουμε κιόλας εδώ, ρίχνουμε και μια ματιά, γιατί παίζουν και στοιχηματάκια ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Οι στοιχηματικές έχουν δώσει για δημάρχους και στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε μια σημαντική διαφοροποίηση. Παίζονταν ως ισχυρό φαβορή αρχικά ο Ταχιάος, δηλαδή κάτω από το 2. Αλλά έχει ελλείψεις τελικά. Κατεβαίνει με ελλείψεις. Ο Ορφανός είχε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά. Είχε ξεκινήσει. Κάπου 20. Παίζονταν, μπορεί και παραπάνω. Τρίτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος έπαιζε. Ναι, είχε πολύ ψηλό ποσοστό και έχει φτάσει τώρα. Έχει κάνει ένα ντεμαράζ τουλάχιστον στοιχηματικά από ό,τι βλέπουμε και είναι δεύτερο φαβορή. Έχει υποδαβλήσει η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Κωνσταντίνο Ζέρβε που παίζονται στο 9. Ορφανός παίζεται στο 2,70. Και ο Ταχιάος στο 2,10 για το ποιο θα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Σαν τον Πάουκ. Σαν τον Πάουκ. Τι έχει ρίξει. Στην αρχή πόσο ήταν ο Πάουκ δηλαδή. Τρία. Κάτι. Ναι, μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ίσως να υπάρχουν κάποιοι που παίξανε value bet. Δηλαδή άμα το έβγαλες εκεί κάπου στο 20. Μπορεί να κάνεις cash out. Μπορείς να κάνεις cash out μια χαρά και να πληρωθείς, αλλά ενδεχομένως και να περιμένεις και τις εξελίξεις για την εκλογική διαδικασία και την εκλογική αναμέτρηση που επίκειται. Είμαστε ένας μήνας γεμάτος αναμετρήσεις. Έχουμε κύπελο, μετά έχουμε Eurovision και μετά εκλογές. Δεν θα μας λείψει τίποτα. Όλες οι μεγάλες οργάνωσεις και μετά τις εκλογές έχουμε και το Champions League. Κάθε Κυριακή φουλ είμαστε. Κάθε Κυριακή φουλ, κάθε Σαββατοκύριακο φουλ διοργανώσεις.
Δηλαδή, ναι, θα πέσει, ας πούμε, και αν υπάρξουν επαναληπτικοί. Δήμος Θεσσαλονίκης σίγουρα θα πάει σε επαναληπτική. Θα πάει σίγουρα σε. Δεν θα πάρει κανένα 50. Σε επαναληπτική. Ναι, 50 δεν βγαίνει. Και νομίζω ελάχιστοι δήμοι θα πάρουν κανένα 50 ίσως. Όχι, εντάξει. Σικές και αμπελόκηποι χαλαρά 50. Παίρνουνε. Έχει κάτι, ναι, εδώ περίπου. Γιατί Θέρμη διάβαζε, ας πούμε, κατά 20 τόσα χρόνια. Σικές είναι, αλλά είναι ο μακροβιότερος όταν είναι ηλίδης. Αμπελόκηποι το ίδιο. Υπάρχουν κράτη. Έτσι. Υπάρχουν ισχυρά χαρτιά στον Ολυμπιακό που σάρωνε τα πρωταθλήματα πάλε ποτέ. Ο Βούγιας παίζεται στο 20, ο Ψωμιάδης στο 40, ο Λεκάκης στο 50, ο Ιδονόπουλος στο 100 και ο Ζαριανόπουλος στο 150. Γιατί ρε παιδιά το κουκουέ τόσο χαμηλά. Ο Ζαριανόπουλος είναι κουκουέ. Ναι. 150. Εντάξει, τουλάχιστον έκανε είσοδο στα στοιχηματικά κόρτς, ας πούμε. Ναι. Αλλά σου λέω μου κάνει εντύπωση γιατί ο Ταχιάς παίζονταν κάτω από το 2. Πριν από ναι, έτσι, 15 μέρες που είχα δει, αλλά σταδιακά κάνει το ένα βήμα πίσω από το άλλο. Ένα αμυντικό χαφ. Ναι. Κάνει το ένα βήμα πίσω από το άλλο για να χάσει μάλλον την δημαρχία. Θα είναι αμφίροπη η αναμέτρηση και από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι με ορφανό στην διάδα. Δεν βλέπω έτσι να, φαίνεται. Να το πουλούν να παίζει. Και αν είναι με ορφανό στη διάδα, θα χάσει και τις εκλογές. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Λέω εγώ τώρα. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Ρισκάρω να κάνω μια πρόβλεψη. Ο ορφανός και τι έγινε τώρα. Ναι. Προσέδεσε δεκάρι. Τον Κούδα. Πήρε Κούδα, ναι, πήρε Κούδα. Αλλά όλοι έχουν ένα υποψήφιο. Ναι, εντάξει, με το Πούλεξ. Με το Πούλεξ Σαράφη και ο Ταχιάους έχει Σκαρτάδο. Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Έτσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, έχει μεγάλο Αλέξανδρο εκεί πέρα. Δεν το ίδιο. Το φορ. Ο Σαράφης πρέπει να τροφοδοτηθεί από πίσω. Σωστά και αυτό. Άμα δεν έχει εκεί. Στα χαφ. Ναι, έτσι ακριβώς. 2-31-0-2-83-8 ενημέρωση γενικότερα και εκλογές 24. Θα έχουμε κάθε μέρα το κάτι της μας. Αναφορές. Διαδικασίες, προβλέψεις. Την επόμενη εβδομάδα, μιας είπαμε Eurovision, θα έχουμε και τη γεωπολιτική ανάλυση. Βέβαια και την Eurovision είναι λίγο ιδιαίτερα εκεί οι Ισραηλινοί. Ναι. Ναι, το έχουν πάρει πάλι για ακόμη μια φορά. Τώρα θα μου πεις άλλο ένα πανηγυράκι και άλλο τα θέματα έτσι, πολιτικής κτήσεως. Παρ' όλα αυτά συνδέονται στην παρούσα φάση. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας όσον αφορά την ανάλυση των γεγονότων και θα παρακολουθήσουμε ούτως ή άλλως και τις εξελίξεις. Από αθλητικής απόψεως είπαμε ότι στο Βόλιο ο ΠΑΟΚ χάνει το πρωτάθλημα. Λογικά πολύ δύσκολο να κάνει ένα 3-0 με την εικόνα που έχει δείξει τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια. 3-0 το πρώτο παιχνίδι, 3-1 χθες ιτήθηκε στο Παλατάκι. Το έχει κάνει μια χρονιά, αλλά εντάξει. Όχι με 3-2 όμως. Όχι, έτσι. Τρεις συνεχόμενες. Ναι, με τον Ντάντεκ τη χρονιά. Σοβαρά. Εντάξει, τότε δεν ξέρω. Πηγαίνω πάσο. Αλλά εντάξει, μια φορά γίνεται αυτό. Και μια άλλη χρονιά πάλι ήταν εξεγραμμένος. Που είχαμε χάσει και το κύπελλο. Ναι, ήταν να πανηγυρίσει μέσα στο Παλατάκι. Είχε κάνει το ναι. Break. Ήταν να πανηγυρίσει. Γέμισε το Παλατάκι 8.000. Έχασε, πήγε η σειρά τελευταίο παιχνίδι του Ρέντι και το πήρε εκεί μέσα. Ναι. Ένα μάτσο που το παρακολούθησε κανένα και ξαφνικά όλοι είδαν ότι. Α, πήραμε πρωτάθλημα. Κάτσε να αποστάρουμε. Τα κλασικά. Πήγε χθες και κόσμο και μάλιστα οι φίλοι του ΠΑΟΚ πετάξανε. Ξέρω το είδες αυτό. Πετάξανε άχνη. Για την μπουγάτσα. Για την μπουγάτσα. Για να διευκρινίσουν, ας πούμε, γιατί έχει τεθεί πάρα πολύ το ζήτημα της μπουγάτσας. Τουλάχιστον για εμάς είναι σημαντικό και το είχαμε ξαναναφέρει ότι αναγνωρίζουν στο λεκανοπέδι της Αττικής ότι πλέον η μπουγάτσα είναι το φύλλο. Σωστό. Ναι, ναι, γιατί υπήρξε μια παρερμηνία στο φύλλο αγώνος, στο μάτς του πρωταθλήματος, για το φύλλο της μπουγάτσας. Είχαν πετάξει μπουγάτσα με τυρί οι φίλοι του Ολυμπιακού και ο διαιτητής είχε γράψει ότι πετάχτηκε τυρόπιτα. Ακόμα για εκείνα μας αμφισβητεί στο κράτος των Αθηνών. Στο κράτος των Αθηνών δίνουμε αγώνες, δίνουμε μάχες και τουλάχιστον υπάρχει με διαμέσου των αθλητικών υπάρχει μια έτσι αποκατάσταση. Πετάξανε νομίζω στο προηγούμενο παιχνίδι μπουγάτσα με κρέμα αλλά χωρίς άχνη και φρόντισαν εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ να το πασπαλίσουν, ας πούμε, το ρόζιμο. Αλλά χωρίς κανέλα όμως. Γούστα είναι αυτά. Εντάξει, μπορεί να είχαμε κανένα αλλεργικό κάτι. Δεν είμαστε όλοι τώρα για κανέλα. Να αποκλείσουμε έτσι τις όλες καταστάσεις. Όσον αφορά την διεθνή επικαιρότητα, δεν μας έκανε το χατήρι χθες η Λέστερ. Ναι. Αφού άλλος έβαλε το... Διάβασα ένα στατιστικό που λέει είχε να κάνει σουτ έξω από την περιοχή από το 2013. Το 2013. Ναι. Είχε να βάλει γκολ απ' έξω από την περιοχή από το 2007. Ναι. Και συνολικά στην καριέρα του στην Premier League έχει κάνει 36 σουτ έξω από την περιοχή. Ναι. Και έχει βάλει 20 γκολ σε όλη την καριέρα ο Κομπάνι Μπάρμπαρ. Και τα άλλα 19 πέσανε με το κεφάλι, ξέρω. Ναι. Και έπιασε αυτό το βρωμό σου το στο 70 κάτι. Η μπάλα πήρε το απίστευτο φάλτσο. Και την έστειλε εκεί στο παραθυράκι του Σμάιχελ.
γράφοντας το 1-0 για την Manchester City, η οποία ουσιαστικά από χθες νομίζω πανηγυρίζει το πρωτάθλημα. Premier League. Brighton παίζει τελευταία αγωνιστική. Παίζει τελευταία αγωνιστική με κάτι τέτοια, ας πούμε. Κάτι... Ναι, τέταρτη από το τέλος. Ναι, τέταρτη από το τέλος. Σωμένη αυτά. Αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο κομπάνι, είναι το άλλο το κατσίκι. Ο Καλίση, πώς το λέγανε, ο Ισανεούα. Αυτός ο Ιάπωνας ήταν ο... Όχι ρε. Αν Γεριανός τον Γεριανός, ναι. Πώς τον λέγανε, η Ενέσα, η Ενέδ, πώς λέει. Η Ενάτσιο. Ο Ενάτσιο. Ο Ενάτσιο βρέθηκε τέτα τέτα εκεί κάπου στο 85. Δεν ξέρω το είδες καθόλου. Το είδα. Και τον έστειλε την μπάλα. Θυμίζοντας έτσι, τι να σου πω, ας πούμε. Ποιος το όργελε να πούμε μπροστά σε αυτό. Και κάθε... Άξι, το έχει κάνει ο Κλάου με τον Άγιαξ. Το έχει κάνει ο Κλάου με τόσο απελπιστικά. Την τρίτη ευκαιρία που βάζει τον γκολ, ναι. Και χάνει άλλες δύο. Η τρίτη που χάνει, βγαίνει τέτα τέτα κούρσα. Κακούρσα τέλος πάντων από το κέντρο. Γεια σου, Πάφη, γεια σου. Και πλασάρει και βγαίνει πλάγιο η μπάλα. Ναι. Μ' αρέσει πολλά γίνονται αναγωγή στον ΠΑΟΚ. Όπως είπε άλλο, πώ θα ρε, α πούμε ότι δέστε, ο Κομπανίδη ήταν ο πρώτο αρχηγό ομάδα που έστειλε ρουκέτα στα δίχτυα μια άλλη και πήρε το πρωτάθλημα και όπω κατάλαβε. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι, α πούμε, φαντάζομαι, ο Γενάτσιο ήταν παίκτη στη City. Και πήγε στη Λέστερ. Να είναι τώρα, α πούμε, εδώ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Να παίζει ΠΑΟΚ ατρόμητο. Και να βγαίνει τα τέτα, δεν μην βάλω τον κουλούρι που είναι αρχής χώρο, να βγαίνει τα τέτα, ας πούμε, Ουάρτα. Ο Ουάρτα και να το χάνει. Τι θα είχαμε ακούσει, ή να παίζει Άρης Ολυμπιακός και να βγαίνει τα τέτα ο Μαρτίνεθ και να το χάνει, ας πούμε, Φερρυπίν. Τι θα ακούγαμε και το τι θα γινότανε. Νομίζω ότι και σήμερα στα σπορ του... του Λίβερπουλ Liverpool θα έχει μεγάλη ιστορία. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δημήτρης από Βόλιο. Τι κάνουμε? Μια χαρά. Ωραία. Ποιος ήταν στο τέρμα, ο Σμάιχελ? Ναι, ο μικρός. Α, είπα και εγώ, λέγει, τι έγινε εγώ. Ξανά έκατσε. Να πάρει σύνταξη. Εντάξει, αυτοί οι τερματοφύλακες έτσι κι αλλιώς παίζουν πολλά χρόνια. Τρόμαξα τώρα. Όμως, Μάγελ παίζει μπάλα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Εντάξει. Θα μπορούσα να έχω πει Κοτσάνα, βέβαια, αλλά όχι, εντάξει. Είναι ο. Να πω ο Βαντερσάρ, όχι ο Μάγελ. Ο ιός, ο ιός. Θα μπορούσε να παίζει κιόλας, γιατί θυμάμαι ότι έπαιζε μέσα στα 40. Όλοι οι τερματοφύλακες σε αυτή την κλάση παίζουν μέχρι. Ναι. Ο Πασχαλάκης. Δεν είναι. Πάνω να πιει ένα ποτό να πιει μια μπύρα. Πάνω σου βλάκι. Άστα. Για δεν μπόρεσε. Τι να κάνεις, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι. Καλά. Προσπαθούμε. Βόλος, νούπου σου Βόλος, ποια τα νέα από εκεί? Δεν ξέρω, κάτι ακούγεται, τι ακούτε από εκεί? Ακούμε και διαβάζουμε, αλλά... Πάρτε τον, άμα θέλετε θα σου στέλνω. Αν και για δήμαρχο δεν θα τον δίνω, εγώ τον θέλω για δήμαρχο. Ναι. Ναι. Μάλιστα, αυτό είναι η έκπληξη. Θέλεις δηλαδή δήμαρχο Μπέο? Ναι, γιατί να μην θέλω. Ξέρω. Γιατί οι άλλοι κάναν τίποτα. Μάλιστα. Αλλά εσείς την... Κάτι λαμπάκια, κάτι... Η Νέα Ιωνία δεν είναι, ή είναι ενοποιημένος ο Δήμος όλος? Όχι, έχει γίνει ενιαίος. Α, έχει γίνει ενιαίος. Ενιαίο, ενία. Δεν μου βγήκε άστο. Μάλιστα. Έγινε. Κάτι πολύ παρέα με τον Χαριζάνη. Κανονικά. Φιλιά, καλό δρόμο. Έγινε. Τσάω. Φαντάζεσαι τώρα όλο αυτό που παίζει, ας πούμε, σαν σκηνικό ενσωμάτωσης, μετονομασίας. Διαβάζουμε και εμείς, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, όπως έλεγε χθες και ο Γιώργος Ματζιούκης, ότι μην τα πολύ κοιτάτε όλα αυτά που γράφονται. Να έχουμε και μεταγραφές δημάρχων, να πάρει τώρα ο Μπέος το δήμαρχο, το Δήμο Βόλου, και να το ονομάζει Δήμο Θεσσαλονίκης. Νούπου σου. Φαντάζεσαι, ρε παιδί μου. Να έχουμε τα αντίστοιχα. Και να λέμε, σωστό, ναι, όχι, μπορεί να το κάνει. Και μόνο 22 έχουμε εδώ ούτως ή άλλως, δεν θα χρειαζόμασταν. Πιστεύω, άμα κατέβαινε ο Μπέος, ο Μπέλος λέω, βασίστα βάζω εγώ στο μυαλό μου. Άμα κατέβαινε ο Μπέος στη Θεσσαλονίκη θα έβγαινε. Δεν πιστεύεις, όχι λες, λόγω... Δεν τον δίνεις, Ποιος πιστεύεις από δήμους, υποψηφίους μάλλον άλλων δήμων, άμα κατέβαινε εδώ, θα έβγαινε? Από τους προβεβλημένους. Πατούλης έβγαινε? Όχι. Με τίποτα, Είχαμε πατούλιδες εμείς. Ναι. Δε, όχι. Όχι, δεν έβγαινε πατούλης. Θέλει λίγο πιο βλαχιά.
δεν θέλει τόσο χρυσό. Θέλει χρυσό, και λίγο. Δεν είμαστε κι εμείς γκλάμουρ. Χρυσοβόντι. Θέλει... Δεν είμαστε τόσο γκλάμουρ σαν Δήμος. Ναι, ναι. Είχαμε φτερωτούς έτσι πατουλίδες. Ναι. Κάποτε μετά. Το γκλάμ το ζήσαμε μια χαρά. Ναι, δώσα αυτή την πόλη. Χορτάσαμε λίγο. Εμείς δεν χορτάσαμε, άλλοι χορτάσανε. Εντάξει, τέλος πάντων. Καλά, εκεί είναι. Παραχόρτασανε. Αυτή τη Αθήνα όλη πολύ εναλλακτική είναι μωρέ. Τώρα και ο Μπακογιάννης. Και ακόμα και ο Μπακογιάννης. Έλα μωρέ τώρα. Όχι, ρε, τι Μπακογιάννης με Θεσσαλονίκη, Μπακογιάννης. Τίποτα, δεν γίνεται. 8 θα έβγαινε. Ένα το, σε παρακαλώ τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ποιο θα μπορούσε. Αχιλλέας, γι' αυτό σου λέω. Ο μόνος τελικά τελικά. Δεν καταλήγει. Ο Αχιλλέας θα έβγαινε εδώ. Βάζω στο μυαλό μου και Πάτρα και Ηράκλειο, όχι, όχι. Όχι, ρε, τίποτα. Αχιλλέας, άμα κάνει καριέρα και ανοιχτεί και σε άλλους δημούς, θα τους αρρώσει κανονικότατα. Ή να κάνει. Να, είδαμε, ρε παιδί μου, ουσιαστικά ας πούμε, το σχέδιο Κάλλη Κράτη, Καποδίστρια, όλα αυτά όπως λέγονται. Ουσιαστικά ήταν μια μορφή. Συγχώνευσης, ναι. Αφημί και έτσι ας πούμε. Τώρα άρχισε να αυτονομήσεις βέβαια. Δηλαδή. Το Βελβεντό έφυγε από το Δήμο που ήταν, ανεξαρτοποιήθηκε. Από μόνο του. Ναι. Και πώς θα κάνει. Θα γίνει Δήμος Βελβεντού. Ναι. Σοβαρά και τα πήγε και ο Τσίπρας και μιλούσε μια ώρα. Τους έλεγε αυτόνομο Βελβεντό, νόμιζε ότι κυρίζει και επανάσταση. Δηλαδή και εμείς, άμα θέλουμε δηλαδή κάνουμε ξανά αυτό με τη Σταυρούπολη, Φερρυππίν. Λες, άμα κινηθούμε. Ναι, στην τώρα... Ευκαρπία σίγουρα θα το ψήσουν αυτό. Είναι τώρα Ευκαρπία πολύχνη. Αυτός είναι πολύ, πώς το λένε, ετερόκλητος Δήμος. Ναι, δεν ταιριάζει με δεν τίποτα. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει, είναι τρεις διαφορετικές ψυχοσύνδες. Ενώ η Αμπελόκη με τη Μενεμένη, ούτως ή άλλως ίδιο μαγαζί. Εντάξει, είναι μωρέ και ο Εύωσμος εκεί με το... Και αυτοί πιάνονται εκεί. Πιάνονται. Εύωσμος Κορδελιό δεν είναι, ή Εύωσμος Μενεμένη. Κορδελιό. Τώρα Παύλου Μελάδε είναι πολύ ετερόκλητος. Δεν ταιριάζουμε σου λέω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Παπή. Καλημέρα, καλημέρα. 30 δευτερόλεπτα. Γεια σου, Αναστάση. Προηγουμένως με πίεζε η εκπομπή. Είχαμε βγάλει μαζί. Εννοείται, καταλαβαίνω. Με πίεζε η εκπομπή. Να σου πω, προτείνω, Μπάμπη, κάθε Παρασκευή τώρα που τελείωσε το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ, Χριστίνα και Φωτιάδες. Ναι. Πανελλαδικές, δηλαδή να δίνετε, πώς να σου το πω, πανελλαδικές για τις εκλογές αποτελέσματα, ναι, ναι, ναι. Αλλά για τα τοπικά. Για τα τοπικά, όχι για, το, για τα μεγάλα. Δήμος Δέλτα, ας πούμε, αξιού, ξέρω εγώ. Μπράβο, ναι, και ναι. Να βρούμε από εκεί τα ονόματα, να βρούμε, δεν τα ξέρω τώρα, ναι. Και εγώ ξέρω εγώ ψάχνες, και να λέμε ποσοστά από εκεί, ίσως παιχτούν αυτά, δεν το ξέρεις. Έτσι. Δηλαδή, εσύ, Χριστίνα και Φωτιάδες, τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, περιμένουμε προγνωστικά. Από τα σκοράκια θα πάμε στα ψηφαλάκια. Μπράβο, από τα σκοράκια, έτσι θα λέγεται, από τα σκοράκια στα ψηφαλάκια. Έχει, λοιπόν, η πρότασή σου έχει ήδη περάσει, νομίζω. Κοίτα. Σκεφτείτε το σαν συμβούλιο λόγο επειδή, σαν συμβούλιο να το σκεφτείτε. Κάθε Παρασκευή είναι καλό αυτό. Ναι, έτσι. Να δώσουμε κάποια. Να μοιράσουμε εκατομμύρια στον κόσμο. Να μοιράσουμε εκατομμύρια στον κόσμο. Παίξε δύο φαβορί και δύο εκπλήξεις. Έτσι. Σε σύστημα. Έγινε. Έγινε, άντε τα λέμε. Στο Θερμαϊκό, τώρα που το λέει, κατεβαίνει. Καταρχήν υπάρχει παιδιά συνδυασμός, Θερμαϊκός Παγκόσμια Πόλη. Κανονικά και κατεβαίνει ένας Μπατμανίδης. Δεν είμαι εγώ, αλλά ενημερώνω εδώ να. Το πήρε. Να κάνουμε, είναι ο μοναδική τοποθέτηση υποψηφίου που κάνουμε λόγω επειδή συνεπονημία, α πούμε. Καταρχήν, Θερμαϊκός Παγκόσμια Πόλη. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Τι λες, ρε. Λοιπόν, να το σ' ακούμε. Τα έξι πόλη θα δίνουμε εγώ, εσύ και η Χριστίνα. Τέλος. Λοιπόν. Και ψηφιότητα βάζουμε τον υπουργό μας στο... που βγήκε τώρα. Ναι. Τον Παντέλο. Έτσι. Για δήμαρχο, γιατί καλά, αυτό όχι. Γιατί πρέπει να είναι οι άλλοι τι κάνανε νομίζω. Έτσι, πες τα. Οι άλλοι λίγο τσιμπούσαν από το μέλι. Λίγο από το μέλι. Λίγο από το μέλι από εδώ, λίγο από εδώ. Λίγο κουμψίρι τρώγανε. Κάτσε να βάλουμε ένα ανεξάρτητο. Αυτά τα καραμελωμένα εμένα δεν μ' αρέσουν, ας πούμε, τα τέτοια. Είναι κοψίδι, ξέρω, παντσέτα, έτσι με... φραγκοστάφυλλο και κάτι τέτοιο. Όχι! Ναι, ναι, ναι. Θα βάλουμε ένα δικό μας από εδώ, το λόγο είναι επειδή. Έτσι ακριβώς. Θα βάλουμε το Παντέλο. Λοιπόν, Παρασκευή βγαίνεις για σκοράκια λοιπόν, προεκλογικά. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα το Στέλιο μου, τον ξάρεφό μου, το σύμβουλο. Πάλι τον ξέχασες και χθες τον ξέχασες. Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, το Στέλιο τον Κιζάρη. Ναι. Πάει για δεύτερη πάλι διαφήμιση που κάνεις. Ναι. Μακάρι τώρα να βγει τέτοιο, ναι. Αλλά μας βολέψτε στην Αθήνα. Ναι. Θα είμαι στην Αθήνα μεθαύριο που αν πρώτο Θεός ναι. Μπορεί να γυρίσω να τον ψηφίσουμε και από εκεί την επόμενη μέρα να δώσω τι έκανε. Βγήκε, τι ψήφους πήρε. Θα τα δώσεις. Γιατί να σου δώσω για το Δήμο Θέρμης, ναι. Έχουν φτάσει γύρω στα 7 άτομα
καινούργια νέο αίμα μπαίνει εδώ στο Δήμο Θέρμης. Έτσι. Για να πάνε το Δήμο. Μάλιστα. Αλλά θερμοπύλες κρατάει ο Δήμαρχό μας ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, του Πασόκ που είναι και ο δικός έτσι, που λέγεται. Έτσι αγόρι μου, τελειώσαμε. Να είσαι καλά, πρέπει να κλείσουμε. Άντε, Παρασκευή προγνωστικά. Bye. Παρασκευή προγνωστικά και exit polls. Εδώ με ποιος, πώς το λέγανε τον τέτοιο χτωρακόλυσα ρε παιδί. Ποιος Νικολακόπουλος τώρα βρε τώρα. Αυτές τις βούρες. Λοιπόν, Αναστάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Εγώ ευχαριστώ, Μπάμπη, ήταν πολύ ευχάριστη. Έτσι. Το ξύπνημα, ναι, ήταν πρώτη φορά που ο Αναστάση κοιμήθηκε και κερδίσει την εκπομπή και δεν το πήρε σε ρί. Αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια τον σταθμό μας. Κωστής Ζαζαρός σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 6. Φιλιά, τσάω.